Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, βρισκόμαστε στο 7ο ψηφιακό σεμινάριο της Ιτζέντα, το δεύτερο για τα εκπαιδευτικά, αφορά τα σταυρανθή, είναι το θέμα μας. Να πούμε δύο οδηγίες για το πώς παρακολουθούμε το ψηφιακό σεμινάριο. Βλέπετε την μπάρα χαμηλά κάτω, η οποία μας δίνει το unmute και το start video. Με το start video παρακολουθείτε βλέπετε, έχετε ανοιχτό το βίντεό σας και μπορείτε έτσι να βλέπεστε και να βλεπόμαστε όλοι μαζί. Με το unmute απενεργοποιείτε τον ήχο, θα ήθελα να μην το κάνουμε αυτό παρά μόνο από τους ομιλητές. Στη μέση θα δείτε ότι για να ενεργοποιήσετε το chat πηγαίνετε σε αυτό εδώ το σημείο και εν συνεχεία γράφετε ερωτήσεις ή προτάσεις ή εισηγήσεις που θέλετε για να σχολιαστούν στο τέλος της ομιλίας. Και στο τέλος θα δείτε το end meeting, είναι το κουμπί το οποίο πατάμε αν θέλουμε να αποχωρήσουμε κάποια στιγμή από τη συνάντηση. Λοιπόν, το Συνεχίζουμε Μαζί είναι μια πλατφόρμα την οποία ξεκίνησε η Syngenta μέσα στην περίοδο του κορονοϊού σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε έναν κύκλο σεμιναρίων για τους φίλους μας, συνεργάτες και παραγωγούς. Ήτανε το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίσαμε όλοι είναι δεδομένο, πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, να συνεχίσουμε όμως και τη δουλειά μας με το ίδιο πάθος. Σιγά σιγά ανοίγουν τα πράγματα, επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Οπότε στην πραγματικότητα αυτή η πλατφόρμα ήρθε και θα παραμείνει. Εμείς έχουμε αποφασίσει σαν Syngenta Ελλάς να συνεχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Μην ξεχνάτε ότι όλα μας τα νέα μπορείτε να τα βλέπετε στο syngenta.gr ή να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, το Syngenta Greece, και από εκεί και πέρα θα βρείτε πάρα πολλά βίντεο και πολύ υλικό που θα σας κατοδοποιήσει πάνω σε προϊόντα, διαδικασίες από όλες τις κατηγορίες, έτσι, κυπευτικά, φυτοπροστασία, μεγάλη καλλιέργεια. Αν δούμε λίγο την ατζέντα, την οποία έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας, είναι πολύ πλούσια και θα προσπαθήσουμε μέσα σε μία ώρα και ένα τέταρτο να τα προλάβουμε όλα. Το πρώτο κομμάτι ξεκινάει με τη στάση στην καλλιέργεια των σταυρανθών, θα το εισηγηθώ εγώ. Ακολουθεί η διατροφική αξία των σταυρανθών από τον Παύλο τον Τσουβαλτζή, από το Αριστοτέλειο, από το Εργαστήριο Λαχανοκομείας. Συνεχίζουμε με τον Σάιμον Γκρόεν, είναι ο γενετιστής μας από την Ολλανδία. Είναι ένας γενετιστής 40 χρόνια μαζί μας, καινοτομεί καθημερινά πάνω στη βελτίωση του κονοπηδιού, οπότε θα προσπαθήσει να μοιραστεί μαζί μας κάποια από αυτά τα δεδομένα. Ακολουθεί ο Βαγγέλης ο Πελεκάνης από το marketing των κυπευτικών για τα υβρίδια της Syngenta και τις προτάσεις που η Syngenta καταθέτει στην αγορά. Ακολουθεί ο Μανώλης ο Δελιβαλταδάκης από το τμήμα marketing της φυτοπροστασίας με το πρόγραμμα φυτοπροστασίας. Και εν συνεχεία έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και μία συνάδελφο, τη Φωτεινή τη Γιαννακοπούλου, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια στο ΣΠΕΛ και η οποία θα μας πει κάποια πράγματα για τη θρέψη και τη λίπανση των σταυρανθών. Λοιπόν, πλούσια ατζέντα και θα προσπαθήσουμε γρήγορα και συνοπτικά να σας δώσουμε μία δυναμική εικόνα τι γίνεται με αυτήν την καλλιέργεια. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα της Syngenta Ελλάς, η οποία διαχειρίζεται μία ομάδα χωρών από την Κύπρο μέχρι επάνω τη Σλοβενία. Ο Κώστας διαχειρίζεται κυρίως τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Ανέστης έχει τη Βόρεια Ελλάδα και Κεντρική Ελλάδα. Ο Στέφανος έχει Κεντρική Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησο. Ο Γιώργος Οκουρκούνης έχει επίλεκτους πελάτες σε όλη την Ελλάδα σύν τη Μεσσηνία. Η Κατερίνα μας συντονίζει στο planning, στις προβλέψεις και γενικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πελατών των εθνικών διανομέων. Τρεις Δημήτριδες διαχειρίζονται τα νησιά. Οι δύο Δημήτριδες είναι στην Κρήτη και ο Δημήτρης ο Καμινιάρης είναι στην Κύπρο. Διαχειρίζεται φυτοπροστασία και σπόρους κυπευτικών. Ο Βαγγέλης είναι στο τμήμα marketing για όλες αυτές εδώ τις χώρες και εγώ έχω την εμπορική διεύθυνση και την ευθύνη των πωλήσεων. Συνεργαζόμαστε με εκλεκτούς συνεργάτες και ποιοι είναι αυτοί. Καταρχήν είναι η Ελάνκο, είναι μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε σχεδόν 25 χρόνια. Πολύ δυνατή εταιρεία, με διανομή σε φυτόριο και σε σπόρους και φυτοπροστασία. Η Φύτρο, επίσης μια εταιρεία πολύ δυνατή και γνωστή σε ό,τι αφορά τους σπόρους των κυπευτικών. Και η εταιρεία Κανδυλίδης, η οποία είναι πρόσφατη συνεργασία, ξεκινήσαμε το Γενάρη
και συνεχίζουμε δυναμικά, είναι και αυτοί πολύ κατατοπισμένοι, ειδικά στα μπράσικα. Στην Κύπρο οι συνεργάτες μας είναι η Premier Σικιούροβλου με έδρα τη Λευκοσία, η Φυτοτεχνική από την Πάφο, τα Φυτόρια Σολομού, επίσης το μεγαλύτερο φυτόριο της Κύπρου. Για όλους αυτούς τους συνεργάτες είμαστε πολύ περήφανοι που τους έχουμε μαζί μας και μαζί όλοι θα φέρουμε νέες λύσεις και νέες προτάσεις στην αγορά. Δεν ξεχνάω βέβαια το απευθείας δίκτυο της Syngenta, το οποίο το είδατε και πριν. Είναι οι συνάδελφοι όλοι οι οποίοι έχουν αποστολή να κατευθύνουν τα προϊόντα και τις λύσεις τις οποίες δίνουμε σε όλους τους παραγωγούς και σε όλους τους συναδέλφους. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τα σταυρανθή. Είναι μια κατηγορία, η οποία, μια οικογένεια θα έλεγα, η οποία είναι πολύ πλούσια, 300 γένη, 3.000 είδη, πάρα πολλά προϊόντα σε αυτή την κατηγορία, λάχανο λευκό, κόκκινο, σαβόι, βρυξελών, κινέζικο, δηλαδή το λάχανο είναι η μεγαλύτερη κατηγορία, κουνουπίδι λευκό, χρωματιστό και ρομανέσκο, τα ραπανάκια, οι ρέβες, τα γογγίλια όπως είναι το κολράμπι, το μπρόκολο, η ρόκα, έτσι η ρόκα ανήκει στα μπράσικα. Μια πολύ μεγάλη οικογένεια, η οποία επεκτείνεται παγκοσμίως, καλύπτοντας 4.500 χεκτάρια καλλιέργειας. Η μεγαλύτερη καλλιέργεια είναι σαφώς το λευκό λάχανο και μαζί με το κινέζικο ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια εκτάρια ή 30 εκατομμύρια στρέμματα. Και το κουνουπίδι είναι το δεύτερο, σε παγκόσμια κλίμακα μιλάμε πάντα, το οποίο καλύπτει σχεδόν 10 εκατομμύρια στρέμματα και έπεται το μπρόκολο με 3 εκατομμύρια στρέμματα. Εάν δούμε λίγο τώρα τις περιοχές οι οποίες έχουν σημαντικότητα, σαφώς προηγείται η Ασία, έτσι με 36 εκατομμύρια στρέμματα, έπεται η Ευρώπη με 4,5 εκατομμύρια, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη, θα βάλουμε όλα μαζί, είναι περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα. Και η Βόρεια Αμερική, η Λατινική Αμερική, είναι πολύ λιγότερο, αλλά σαφώς είναι και αυτές οι αγορές που επεκτείνονται. Άρα, όταν σκεφτόμαστε μπράσικα, κυρίως το μεγάλο κομμάτι παίζει στην Ασία. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν δούμε σημαντικές περιοχές καλλιέργειας, αν πάμε στις ανατολικές πλευρές του πλανήτη μας, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ανατολική Αφρική, θα δούμε ότι εκεί έχουμε τεράστιες εκτάσεις με λάχανο λευκό. Εξαίρεση αποτελεί η Ινδία που έχει επίσης μια πολύ μεγάλη έκταση, είναι 5 εκατομμύρια στρέμματα με κουνουπίδι, είναι η μεγαλύτερη αγορά κουνουπιδιού. Και μετά ερχόμενοι στην Ευρώπη, εκτός από το κουνουπίδι, εκτός από το λάχανο που υπάρχει, υπάρχει πολύ μπρόκολο, έτσι κυρίως στην Ισπανία και βέβαια η Αμερική συνεισφέρει πολύ στην αγορά του μπρόκολου. Άρα βλέπουμε ότι το δυτικό ημισφαίριο δουλεύει κουνουπίδι και μπρόκολο, το ανατολικό ημισφαίριο δουλεύει κυρίως λάχανο και κουνουπίδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι αγορές. Το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και οι δυσκολίες ανέβρεσης εργατικού δυναμικού είναι ένα από τα κυριότερα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα, πληθυσμιακή γύρανση των παραγωγών σε κάποιες από αυτές τις και βέβαια τους νέους οι οποίοι αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν και να ασχοληθούν με αυτή την καλλιέργεια, οπότε εδώ πρέπει να βρούμε λύσεις. Έρχεται η εκμηχάνηση της καλλιέργειας, η οποία μας δίνει λύσεις, αλλά ακόμα δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο, βλέπετε τη φωτογραφία δίπλα, δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο που να έχουμε απόλυτη εκμηχάνηση. Δηλαδή, πραγματικά να δοθεί η απόλυτη λύση. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν εργατικό δυναμικό, απλώς έχουμε γρήγορη ταχύτητα, κινούμαστε γρήγορα μες στο χωράφι με τις συγκομιδές. Λοιπόν, τάσεις, περαιτέρω τάσεις, εκτός από την εκμηχάνηση, οικονομία κλίμακος και εξειδίκευση των παραγωγών. Θέλουμε παραγωγούς εξειδικευμένους και αρχίζουμε να τους έχουμε. Μεγάλους παραγωγούς, έτσι, με πολλά στρέμματα. Η επιρροή της διατροφικής αλυσίδας ενισχύεται και σε αυτά τα προϊόντα, το βλέπουμε σε όλα τα λαχανικά, αλλά και σε αυτό. Η κατανάλωση κινείται σε μια πιο ήπια και διαφοροποιημένη παγκόσμια δίαιτα. Θα δούμε όλους τους vegetarian, τους vegan, οι οποίοι έρχονται σιγά σιγά και ζητάνε από αυτά τα προϊόντα να παίξουν ένα νέο ρόλο. Θα δούμε στη συνέχεια την ευκολία στη χρήση, έτσι, τα μικρότερα μεγέθη, παραδείγματος χάρη αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι μικρότερα από ένα πορτοκάλι και όμως είναι ένα πλήρες κουνουπίδι, ένα λάχανο ή ένα κινέζικο λάχανο. Το μαγείρεμα, το οποίο γίνεται πιο τολμηρό σε σχέση με τα παραδοσιακά που κάναμε πάντα, με αποτέλεσμα αυτά τα προϊόντα όλα μπαίνουν σε νέες χρήσεις. Και τέλος, η υγιεινή διατροφή, για την οποία θα μας μιλήσει και ο Παύλος στη συνέχεια, αυξάνει την κατανάλωση, η ποικιλομορφία στο χρώμα, ενισχύει όλες τις ενέργειες marketing και όλα αυτά τα νέα προϊόντα, λαχανάκι βρυξελών, κέιλ κτλ. Τα οποία ανεβαίνουν σε ζήτηση. Εάν πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα από τις παγκόσμιες τάσεις, θα δούμε
η ΗΠΑ, η Αμερική, μετά το μπρόκολο, στο οποίο είναι πολύ δυνατή, στρέφεται στο κουνουπίδι σε διάφορες μορφές. Φρέσκο, κατεψυγμένο, χρωματιστό, ρύζι κουνουπιδιού και λάχανο Βρυξελών. Το ρύζι το βλέπετε εδώ στο πλάι. Είναι μια διαδικασία στην οποία θρηματίζουν τον μπρόκολο σε πολύ μικρά κομματάκια, μοιάζει με ρύζι και βέβαια μαγειρεύεται, χρησιμοποιείται σε σαλάτες. Είναι η νέα τάση, η οποία και στην Ευρώπη τρέχει και στην Αμερική και βέβαια τρώγεται τελείως διαφορετικά από τους συνηθισμένους τρόπους. Το μπρόκολο επεκτείνεται σε περισσότερες χώρες γιατί θα δούμε ότι πραγματικά είναι ένα προϊόν συγκεντρωμένο γεωγραφικά σε κάποιες περιοχές. Η Κίνα στρέφεται στους ανθούς κουνουπιδιού, δηλαδή μετά το λάχανο μπαίνει και στο κουνουπίδι, αλλά στους ανθούς του κουνουπιδιού. Βιομηχανίες αναπτύσσονται στη Ρωσία και στην Ουκρανία για να επεξεργαστούν περαιτέρω αυτά τα προϊόντα. Εξαγωγές από την Κεντρική Αμερική, Μεξικό, Εκουαδόρ προς την Αμερική ή προς άλλες περιοχές του πλανήτη. Πολλές επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αποθήκευση των προϊόντων, κυρίως το λάχανο. Το λάχανο, ξέρετε, στην Ανατολική Ευρώπη αποθηκεύεται για πολλούς μήνες για να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα. Ευκολία και γρήγορη προετοιμασία των προϊόντων. Έτσι, βλέπουμε διάφορους τρόπους πώς αξιοποιείται. Πολλές εναλλακτικές συνταγές με κουνουπίδι, μπρόκολο και λάχανο σε σχέση με το παρελθόν. Άρα, πραγματικά έχουμε πολλές ευκαιρίες και να καλλιεργούμε και να εμπορευόμαστε και βέβαια να καταναλώνουμε τα σταυρανθή. Τώρα, η Syngenta είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα σταυρανθή, με πολλές πρωτιές στο πορτοφόλι της και βέβαια με εκτεταμένη έρευνα εξαπλωμένη σε πολλές γεωγραφικές ζώνες για να καλύψει όλες αυτές τις διαφορετικές ανάγκες. Δηλαδή, καλύπτουμε ανάγκες από τροπικές έως εύκρατες ζώνες. Στενή συνεργασία με τη διατροφική αλυσίδα, με τους παραγωγούς και τώρα θα πρόσθετα και με τα πανεπιστήμια έτσι, και τα Ινστιτούτα. Εάν δούμε τώρα καινοτομίες τις οποίες έχει εισαγάγει η Syngenta τα τελευταία χρόνια και οι οποίες είναι ήδη εδώ, πολύ ισχυρή ανανέωση στον μπρόκολο, δηλαδή στον μπρόκολο είμαστε νούμερο 2 στον κόσμο. Και βέβαια είμαστε χαρούμενοι γιατί ανεβαίνουμε συνεχώς, έχουμε νέες προτάσεις και ερχόμαστε όλο πιο κοντά στους παραγωγούς και στις ειδήσεις που χρειάζονται. Είσοδο στην αγορά του κολράμπι, όπου θα δούμε ποικιλίες καινούργιες και οι οποίες καλύπτουν όλα τα κλίματα, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Καινούργιες ποικιλίες με ισχυρότερη ανοχή στο πλασμοδιόφορα, Club Root. Συνδυαστικές ανοχές στο φουζάριο, στο πλασμοδιόφορα, στην οικοσφαιρέλα, στην άσπρη σκορία. Δηλαδή δεν είναι μόνο μία ποικιλία, είναι πολύ περισσότερες ποικιλίες. Εγώ θα θέλω να πω πώς θα είναι. Οι οποίες έρχονται με συνδυαστικές ανοχές. Βελτίωση της διατηρησιμότητας στο χωράφι και στο ράφι. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, μία ποικιλία από λαχανάκι Βρυξελών, η οποία αποκτάει μία έξτρα διατηρησιμότητα και μπορεί πραγματικά να εμπορευτεί περισσότερο καιρό. Χρωματιστά κουνουπίδια και λαχανάκια Βρυξελών χρωματιστά. Όλες αυτές τις ποικιλίες με τις έξτρα ανοχές θα τις δείτε με αυτό το σήμα, το Top Resistances. Καινοτομίες στο σχήμα, αλλά και στον τρόπο συγκομιδής. Θα δείτε, ας πούμε, όλα αυτά τα μπρόκολα τα οποία συγκομίζονται κατευθείαν με ανθό, δηλαδή συγκομίζονται κατευθείαν η κεφαλή με έναν τρόπο που σου δίνει κατευθείαν τους ανθούς στα χέρια. Μπρόκολα με ανοχή στον εσωτερικό περονόσπορο. Και τέλος, λευκά λάχανα με πολύ καλή ανοχή στο θρύπο, που είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Καινοτομίες οι οποίες έρχονται και τις αναμένουμε, δηλαδή πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά συνδυασμένα στα υβρίδια μας. Βελτίωση της σταθερότητας του βιολογικού κύκλου για κουνουπίδι και μπρόκολο. Ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον βιολογικό κύκλο αυτών των ποικιλιών. Ποικιλίες με ισχυρή ανοχή σε φυλές ξανθομονάς. Μεγαλύτερη ομοιομορφία σε ό,τι αφορά τις κεφαλές, τη συγκομιδή, τη μείωση των εργατικών. Κάλυψη των κεφαλών, θα τα πούν αυτά οι επόμενοι ομιλητές. Και τέλος, ανυψωμένες κεφαλές για ευκολότερη συγκομιδή, το οποίο μας δίνει και μεγαλύτερη ταχύτητα. Γενικά, έρχονται ποικιλίες με μεγαλύτερες και περισσότερες ανοχές σε ό,τι αφορά τους εχθρούς και τις ασθένειες. Εάν δούμε λίγο το χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα δούμε ότι η σημαντικότερη καλλιέργεια είναι το λάχανο, το οποίο εκτείνεται σε 450.000 στρέμματα. Έτσι, σχεδόν όλες οι χώρες καλλιεργούν λάχανο. Θα δούμε μετά το κουνουπίδι με 150.000 στρέμματα, όπου είναι η δεύτερη σημαντική καλλιέργεια. Την συναντάμε από το Ισραήλ, Τουρκία και όλα τα Βαλκάνια και σαφώς στην Ελλάδα. Πολύ σημαντική καλλιέργεια για μας. Έπεται το μπρόκολο, το οποίο είναι μια καλλιέργεια συγκεντρωμένη κυρίως στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ισραήλ. Δεν το βρίσκουμε πολύ στην περιοχή των Βαλκανίων.
Τα υπόλοιπα λάχανα, κόκκινα, σαβόη κλπ. Κλπ. Είναι 73.000 στρέμματα, κυρίως επεκτείνονται στις πάνω ζώνες των Βαλκανίων και τέλος το κολδράμπι, έτσι μια καινούργια καλλιέργεια στην οποία μπαίνει και η Σιτζέντα με 12.000 στρέμματα. Εδώ λοιπόν θα πούμε ότι έχουμε πολλές δυνατότητες να ασχοληθούμε και με εξαγωγές αυτών των προϊόντων σε όλες αυτές τις χώρες, γιατί συνειδητοποιείται πολύ εύκολα ότι η Ελλάδα καλλιεργεί νωρίτερα από κάθε άλλο. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, τι περιθώρια βελτίωσης έχει αυτή η καλλιέργεια για τους Έλληνες παραγωγούς? Καταρχήν βλέπετε τις σημαντικότερες περιοχές καλλιέργειας στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι Βράσικα και Σταυρανθή θα βρούμε να καλλιεργούνται σχεδόν στους περισσότερους νομούς. Εδώ βάλαμε τους σημαντικότερους, αλλά σε όλους τους νομούς σχεδόν θα βρούμε καλλιέργειες. Λοιπόν, το ένα σημαντικό που πρέπει να κάνουμε είναι η διατροφική αξία των Σταυρανθών, να την καταλάβουμε, θα μας την εξηγήσει συνέχεια ο Παύλος, και πάνω σε αυτήν να στηρίξουμε την ενίσχυση της κατανάλωσης. Το δεύτερο είναι να βρεθούμε στη λαχαναγορά, στις αλυσίδες, γενικά στην βιομηχανία, και να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα προϊόντα και να τα αξιοποιήσουν περισσότερο και καλύτερα. Το τρίτο, το πιο σημαντικό για μένα, είναι η τυποποίηση των προϊόντων και πώς θα οδηγηθούμε με τη βοήθεια της τυποποίησης σε εξαγωγές. Εξαγωγές μπορούμε να κάνουμε από Νοέμβριο μέχρι Απρίλιο. Η ισχυρή παρουσία στο χωράφι, έτσι, με όλο το technical support το οποίο απαιτείται να δώσουμε στους παραγωγούς, και η δημιουργία πυρήνων παραγωγών οι οποίοι θα εξειδικευθούν σε αυτές τις καλλιέργειες. Και τέλος, να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις καινοτομίες, τις οποίες παρουσιάζει η Σιτζέντα σήμερα, με την εξέλιξη του γενετικού της υλικού. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες, επέλεξα κάποιες εικόνες από προϊόντα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά. Παραδείγματος χάρη το kale μπορεί να καλλιεργηθεί και να μπει σε κομμένες σαλάτες, πράσινο ή χρωματιστό, το λαχανάκι Βρυξελών, τα σαβόη λάχανα. Εδώ βλέπετε το Monflor, μια ποικιλία μας η οποία πηγαίνει για ανθό μπρόκολου. Την τυποποίηση την οποία συζητάμε στο κουνουπίδι ή στο λάχανο για την εξαγωγή. Και τέλος τα υπερπρόημα λάχανα, τα οποία είναι 55, 60, 65 ημερών και σε 2 μήνες κανείς συγκομίζει και μπορεί να εξάγει στα Βαλκάνια ή να τα καταναλώσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά από εμένα, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή η γελιογραφία δείχνει τον Οβελίξ να τρώει λαχανάκια Βρυξελών από το 50 π.Χ. Σκεφτείτε ότι τα Βράσικα και τα Σταυρανθή είναι καλλιέργειες στις οποίες τις κληρονομήσαμε από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων. Από τότε αξιοποιούνται, είτε για κατανάλωση είτε για φαρμακευτικούς σκοπούς. Λοιπόν, περνάμε τώρα αμέσως στον Παύλο, από το εργαστήριο λαχανοκομείας του Αριστοτέλειου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη διατροφική αξία των Σταυρανθών. Είμαστε έτοιμοι, Παύλο, να σε ακούσουμε. Ναι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω από τη σειρά μου για την πρόσκληση. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρω ότι το εργαστήριο λαχανοκομείας είναι πάντα πρόθυμο να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά του ιδιωτικού φορέα και ειδικά εκείνων οι οποίοι έχουν ενισχύσει και έμπρακτα τις υποδομές δημοσίων ιδρυμάτων, όπως έγινε με την περίπτωση της Τζέντα στην περίπτωση του εργαστηρίου λαχανοκομείας. Με χαρά μας κάποια στιγμή να συμποδεχτούμε όλους εδώ στο κτίριο που έχει συνεισφέρει και η Τζέντα για να γίνει τόσο όμορφο. Να σας πω ότι η παρουσία στην οποία ουσιαστικά ετοιμάσαμε είναι σε συνεργασία με τον κύριο Σιώμα, καθηγητή και διευθυντή του εργαστηρίου. Δεν θέλουμε να κουράσουμε, θέλουμε ουσιαστικά να αναδείξουμε κάποια θέματα που ενδεχομένως να είναι λίγο άγνωστα στους περισσότερους και αφορούν στη διατροφική αξία του Σταυρανθών. Και περισσότερο θα θέλαμε να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτή, ή μάλλον να το πω καλύτερα, ήδη αυτή τη στιγμή αξιοποιείται εμπορικά. Και βέβαια, όπως ήδη ο κύριος Κοντοσφύρης ανέφερε, όταν μιλάμε για την οικογένεια του Σταυρανθών, ίσως μιλάμε κατ' εμάς, ίσως για την πιο πλούσια οικογένεια λαχανικών. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στην μορφολογία των δόδυμων προϊόντων από τα οποία συγκομίζουμε και καταναλώνουμε, αλλά και των χρήσεων των οποίων θα δούμε στη συνέχεια πώς αξιοποιείται η αξία τους εμπορικά. Ο δείκτης διατροφικής αξίας τον οποίο παρουσιάζουμε στη συγκεκριμένη διαφάνεια δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνισταμένη επιμέρους διατροφικών χαρακτηριστικών, που χωρίς να κουράσουμε ουσιαστικά να περιγράψω ότι αποτελείται από το σύνολο των βιταμινών που απεικονίζονται με το ροζ χρωματισμό δεξιά στο σχετικό διάγραμμα, με την περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία με το λευκό χρώμα,
Και τα δύο είναι ομάδες τις οποίες οι γιατροί έρχονται και μας λένε ότι έχουν ευεργετική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό και ταυτόχρονα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε αντιδιατροφικές ουσίες, όπως είναι το νάτριο, η χοληστερόλη και τα κορεσμένα λιπαρά. Με πράσινο χρώμα ενδεικτικά αναφέρονται οι δυτικές ίνες που είναι επιθυμητό χαρακτηριστικό. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά εμείς να αναδείξουμε είναι ότι όλα τα είδη της οικογένειας των σταυρανθών θα τα δούμε στην υψηλότερη βαθμίδα αυτής της λίστας και χαρακτηριστικά θα λέγαμε ότι είναι υψηλότερα από ένα πάρα πολύ δημοφιλής στο νούμερο ένα σε κατανάλωση παγκοσμίως λαχανικό που είναι η πατάτα. Και κατά 80% είναι υψηλότερα και από ένα δεύτερο επίσης δημοφιλές λαχανικό που είναι η ντομάτα. Δηλαδή από το κουνουπίδι και πάνω βλέπετε ότι η διατροφική αξία των προϊόντων αυτών είναι υψηλότερη από είδη όπως η πατάτα και η ντομάτα. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, έχουν ακούσει για το John Hopkins University, το οποίο μάλλον είναι παγκοσμίως το πιο γνωστό πανεπιστήμιο ιατρικής. Αυτό που μάλλον όμως δεν ξέρουμε είναι ότι είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στον κόσμο που έχει θεσμοθετημένο εργαστήριο, το οποίο πραγματεύεται αποκλειστικά και μόνο με τις χημειοπροστατευτικές ιδιότητες των σταυρανθών. Και εδώ να επισημάνω μόνο ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελείται από γιατρούς και από κανένα γεωπόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ερευνητικά ασχολούνται εκεί με τις χημειοπροστατευτικές ιδιότητες των σταυρανθών και συγκεκριμένα με τις αντικαρκινικές ιδιότητες που εκδηλώνουν μετά την κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο. Πού οφείλονται όμως αυτές οι ιδιότητες? Πέραν των διατροφικών χαρακτηριστικών που αναδείξαμε στις πρώτες διαφάνειες, τα ίδια αυτά των σταυρανθών φαίνεται ότι αποκλειστικά και μόνο περιέχουν μια συγκεκριμένη κατηγορία ουσιών που χωρίς να κουράσουν ιδιαίτερα είναι οργανικές ενώσεις που ανήκουν στο γκρουπ των γλυκοσυνοειδών ενώσεων, οι οποίες οι ουσίες αυτές βρίσκονται στο κύτταρο των σταυρανθών. Αυτές οι ουσίες, ωστόσο, βρίσκονται σε ένα μέρος του κύτταρου απομονωμένες από μια δεύτερη ουσία, ένζυμο, που είναι η μυροσυνάζη. Όταν αυτά τα δύο, οι δύο ουσίες έρχονται σε επαφή, τότε παράγεται μια κατά τους γιατρούς θαυματουργή ουσία, που είναι η σε όλους τους άνιους, σας άνοιξε. Διαφιλικά, αμινοξέα, φουράτης για ψήρα και τίποτα. Παύλο. Ακούγομαι τώρα? Μια χαρά. Μάλλον έχει κοπεί κάπου ήχος. Όχι. Παύλο επανέλαβε λίγο μετά την... Εδώ. Ναι, λίγο στο προηγούμενο, στο τέλος. Ξανεπανέλαβε το λίγο. Λοιπόν, ουσιαστικά, χωρίς να θέλουμε να κουράσουμε, να πούμε ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ειδών που ανήκουν στην οικογένεια των σταυρανθών είναι ότι περιέχουν τις πρόδρομες ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία του γλυκοσυνοειδών ενώσεων, με κυριότερη τη γλυκοραφανίνη, και ταυτόχρονα στο κύτταρο, αλλά εντελώς απομονωμένα το ένα από το άλλο, βρίσκεται μια δεύτερη ουσία, ένα ένζυμο, μυροσυνάση, και μόνο όταν αυτά τα δύο έρθουν σε επαφή, παράγεται η σουλφοραφάνη, η οποία είναι η θαυματουργός ουσία κατά τους γιατρούς, που εκδηλώνουν τις όποιες προστατευτικές ιδιότητες στον άνθρωπο. Ενδεικτικά από ανεξάρτητες μελέτες έχει βρεθεί ότι το μπρόκολο είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα στις γλυκοσυνοειδές ενώσεις. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παρασυρθεί κάποιος και να θεωρήσει ότι είναι το μοναδικό το οποίο θα έπρεπε να καταναλώνει κάποιος προκειμένου να αξιοποιήσει τις όποιες προστατευτικές ιδιότητες των ειδών αυτών. Μια παρένθεση θα κάνω εδώ και θα πω μόνο ότι το μπρόκολο είναι ένα από τα είδη της οικογένειας τα οποία καταναλώνονται μετά από μαγείρεμα, που σημαίνει θέρμανση, και όπου έχει βρεθεί επιστημονικά ότι επηρεάζει σημαντικά την δραστηριότητα του ενζύμου της μυροσυνάσης. Δηλαδή το αδρανοποιεί, που σημαίνει ότι τελικά δεν παράγεται η σουλφοραφανίνη σε περιεκτικότητες τις οποίες θέλουμε εμείς,
προκειμένου να αξιοποιηθεί από τον άνθρωπο. Άρα, μία σύσταση που δίνουν οι γιατροί κυρίως είναι να καταναλώνετε το μαγειρεμένο μπρόκολο σε συνδυασμό με κάποιο φρέσκο σταυρανθές, όπως θα μπορούσε να είναι το λάχανο, για παράδειγμα, ή η ρόκα, από τα οποία θα προκύψει το ένσημα της μυροσυνάσης και άρα τα δύο θα τελικά θα συντελέσουν στην παραγωγή αυτών των ευεργετικών επιδράσεων στον άνθρωπο. Οι ίδιοι επιστήμονες, μάλιστα, από τον Τζον Χόπκιν ήρθαν και μας είπαν ότι μετά από μετρήσεις που κάναν ότι τα φύτρα, τα οποία για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, είναι, αν φερόμαστε σε βλαστίδια, πολύ νεαρά φυτά 3 έως 5, το πολύ 7 ημερών μετά τη βλάστηση του σπόρου, είναι εκείνα τα οποία εκδηλώνουν 50 φορές περισσότερο αντικακενική δράση σε σύγκριση με τους ακέραιους ιστούς. Και μάλιστα η ιδιότητα αυτή αποδόθηκε στο γεγονός ότι εκδηλώνουν πολύ μεγαλύτερη δράση του ενζήμου, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να μην ενδιαφέρει πολλούς. Αυτό όμως, αυτή την πληροφορία όμως την αξιοποίησαν εμπορικά κάποιοι και απευθυνόμενοι σε κοινό το οποίο ταυτόχρονα είναι ενημερωμένο για τις ευεργετικές επιδράσεις που έχει καταναλώσει τα βραχών στον άνθρωπο, προχώρησαν στην αξιοποίησή τους. Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στην Ολλανδία πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια. Και δεν είναι σε κάποιο μεγάλο σούπερ μάρκετ, είναι σε κάποιο μικρό μαγαζί, το οποίο μαναβικής, το οποίο προμηθεύει με φρέσκα, κομμένα, νοπάτεμαχισμένα λαχανικά και κυρίως μείγματα λαχανικών, στα οποία ένα από τα κυριότερα συστατικά είναι τα φύτρα, τα οποία θα τα συναντήσουμε στις περισσότερες συσκευασίες, και αυτό διότι ο ίδιος ο καταναλωτής επιζητεί την παρουσία τους μέσα στο μείγμα της σαλάτας. Η βιομηχανία τροφίμων, ωστόσο, πήγε ένα βήμα πιο πέρα και εμπορικά αξιοποιεί την πληροφορία αυτή με σκοπό να προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές. Και ήδη στην Αμερική μπορεί κανείς να βρει και online ακόμα να αγοράσει προϊόντα όπως αυτό, που ουσιαστικά είναι σκόνη από ξηραμένα φύτρα, ή ακόμα και να προμηθευτεί κανείς χάπια από μπρόκολο, για παράδειγμα, όπου ουσιαστικά περιέχουν κυλισμένα όλες αυτές τις ουσίες στις οποίες αποδίδεται η όποια θετική ευεργετική τους επίδραση. Μάλιστα, είναι δυνατόν κανείς να αγοράσει και λάδι. Το συγκεκριμένο, βλέπετε, είναι 1 λίτρο περίπου λάδι που προέρχεται από σπόρο ρόκας, βιολογικός παραγόμενη, και για το οποίο πληρώνει ο κόσμος ποσό περίπου 40 ευρώ το λίτρο. Είναι εμπορικά σκευάσματα, τα οποία είναι διαθέσιμα αυτά, ήδη στην αγορά. Στη μαγειρική αξιοποιείται βέβαια πλήθος άλλων αντίστοιχων προϊόντων. Ενδεικτικά σας δείχνουμε κάποια τα οποία κυριαρχούν ήδη στην αμερικανική αγορά και πολλά από τα οποία και στην βόρεια ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή. Βλέπετε μπρόκολο σε μείγμα πέστο, ρύζι από κουνουπίδι, το οποίο είναι διαθέσιμο, κρέμα σε κονσέρβα από πολύ διαφημισμένες εταιρείες. Αυτά τα προϊόντα εδώ ίσως κατά κάποιους τεχνολόγους τροφίμων κυριαρχήσουν στο μέλλον. Είναι αφυδατωμένα προϊόντα λαχανικό, στην προκειμένη περίπτωση είναι μπρόκολο, για το οποίο καλείται κανείς να πληρώσει πέρα των 10 ευρώ για να αγοράσει μόλις 28 γραμμάρια αφυδατωμένο μπρόκολο. Και κάποιοι θεωρούν ότι τα επόμενα 10 χρόνια ίσως είναι το μονοπόλιο αυτά τα είδη στην παγκόσμια αγορά. Σνακ κουνουπιδιού. Αυτό το προϊόν και εγώ προσωπικά το έχω συναντήσει στην Αμερική. Είναι διαθέσιμο. Απευθύνεται σε νεαρή ηλικία άτομα, κυρίως κάτω του 14 ετών, με σκοπό να προωθήσουν την κατανάλωση τροφίμων όπως τα λαχανικά, τα οποία οι γιατροί μας λένε ότι έχουν πολύ καλή επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Όπως επίσης και γαριδάκια υπάρχουν, για τα οποία καλείται κανείς να πληρώσει περίπου 8 δολάρια για να αγοράσει μια σακούλα μόλις 100 γραμμαρίων. Και η αλήθεια είναι ότι τα προϊόντα αυτά πηγαίνουν πάρα πολύ καλά έξω και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τις συναντήσουμε και στην χώρα μας. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι χυμός 100% προέλευσης φυτικής, όπου μεταξύ άλλων φρούτων, στην προκειμένη περίπτωση, το κυριότερο συστατικό είναι το μπρόκολο. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, εμπορικά επιτυχημένη, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ καλή επίκηση και αποδοχή από τον καταναλωτή. Αυτές τις ιδιότητες, ωστόσο, τις αντιοξειδωτικές, διατροφικές, ευεργετικές των σταυρανθών, τις έχει αξιοποιήσει και ένας άλλος τομέας της βιομηχανίας και έχουν παραχθεί
και προϊόντα όπως αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία. Βλέπετε χαρακτηριστικά $17 πληρώνει κάποιος αυτή τη στιγμή στο Amazon για να αγοράσει ένα σαμπουάν για παιδιά κυρίως, γι' αυτό και οι χαρακτηριστικές φιγούρες που απεικονίζονται. Ωστόσο, η βιομηχανία πήγε και ένα βήμα παραπέρα και απευθύνθηκε και σε γυναικείο πληθυσμό, ετοιμάζοντας προϊόντα κοσμητικής περισσότερο, όπως conditioner, ειδικά πανάκια από κυλίσματα kale, μάλιστα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση μακιγιάζ από γυναίκες, αντιγυραντική ορή για αφαίρεση ρητίδων, πάλι στο γυναικείο πληθυσμό, όπως επίσης και κρέμες ενυδάτωσης. Αυτά τα προϊόντα όλα που δείχνουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα μέρος από μια πολύ μεγάλη γκάμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω στην αγορά και ήδη πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο, και την αποδοχή των προϊόντων αυτών από τους καταναλωτές, πάμε λίγο πίσω και έχουν αξιοποιήσει οι γενετιστές και μάλιστα έχουν προχωρήσει στην βελτίωση των σταυρανθών και συνεχίζουν να προχωρούν στον τομέα, αυτό είναι η αλήθεια. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια ευρύδια μπρόκολα. Μπρόκολο, ίσως κάποιοι γνωρίζετε ήδη τον Μπενεφόρτε. Είναι ένα μπρόκολο το οποίο το μοναδικό του χαρακτηριστικό είναι ότι έχει μέχρι και 3 φορές μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε γλυκοραφανίνη. Και αυτό έγινε διότι οι γιατροί είπαν στους γενετιστές ότι επιθυμούν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε τέτοιες ουσίες προϊόντα. Ένα προϊόν το οποίο διαφημίστηκε κατά κόρον πάρα πολύ και θα δείτε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά εισήχθη στην αγορά μόλις μετά το 2017. Της ίδιας λογικής είναι η προσπάθεια που έχει γίνει και από τη Συντζέντα. Τα έγχρωμα κουνουπίδια πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι αποσκοπούν μόνο στην αισθητική προσέλκυση του καταναλωτή και όντως έτσι είναι. Αλλά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε εμείς είναι ότι η διαφορετικότητα του χρώματος οφείλεται στην παρουσία χρωστικών όπως οι ανθοκιάνες στην περίπτωση των μόβ κουνουπιδιών ή οι καροτενοειδείς στην περίπτωση τον πορτοκαλί ή ακόμα και χλωροφύλλη στα πράσινα κουνουπίδια, για τα οποία πάλι οι γιατροί έρχονται και μας λένε ότι έχουν ισχυρή αντιοξυδωτική δράση, που σημαίνει αντιμικροβιακή, αντικαρκινική και οποιαδήποτε άλλη επιθυμία ο καθένας. Άρα είναι ευεργετική η κατανάλωση των ειδών αυτών από τον άνθρωπο, προκειμένου να προστατέψουμε, να θωρακίσουμε ουσιαστικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και χωρίς να θέλω να κουράσω ιδιαίτερα, θα κλείσουμε με δύο διαφάνειες ακόμα και να σας πω ότι εκτός της μαγειρικής, της ιατρικής, των κοσμέτικης κτλ, στον τομέα των σταυρανθών έχει μπει και μία άλλη πολλά υποσχόμενη επιστήμη, η νανοτεχνολογία, η οποία διέκρινε τις υγροφοβικές ιδιότητες που παρουσιάζουν αυτά τα είδη, δηλαδή το χαρακτηριστικό να μην απορροφάνει εύκολα νερό στο εσωτερικό, και ουσιαστικά προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τη δομή από την οποία αποτελείται η εφημενίδα εξωτερικά του ιστού, είτε στα φύλλα, είτε στις αυτοκεφαλές, είτε οπουδήποτε αλλού των σταυρανθών, προκειμένου να ενσωματώσει την τεχνολογία αυτή στην παραγωγή φασμάτων αδιάβροχων, διαφημίζοντάς τον μάλιστα και ως υφορικό προϊόν, διότι χρειάζεται λιγότερο νερό και λιγότερο απορριπαντικό για το πλήσιμο των προϊόντων αυτών. Ελπίζω να μην κούρασα πάρα πολύ. Είμαι διατεθειμένος να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να προκύψει. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή σας μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Τσουβαλτζή, από το Εργαστήριο Λαχανοκομείας. So, Simon, we are ready to go on. Vangelis will share the presentation in Greek, but you can start presenting in English. So, our friends from abroad, they can follow you in English. Okay, thank you. I hope you can hear me all. Is it okay, Giorgio? You can hear me? Yes, we can hear you very well. Well, to tell you something about cauliflower, I promised Giorgio and Vangelis to do it in around 15 minutes. I will tell you some highlights, what we are doing in cauliflower breeding. I'm a breeder located in Enkhuizen in the Netherlands. So there we have our breeding program. The next slide, please. Okay. These are the things I want. Simon, before you continue, can we... Βαγγέλη, πήγαινε πάνω στην μπάρα που είναι το display setting. Sorry.
We are just updating the view of display. Duplicate, Father Vangeli, duplicate. Yeah, that's the one. Okay. 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 Yep. These are the breeding goals. These are the main points for the breeding. And these are also these things I will tell a little bit in this presentation. First of all, we try to breed competitive varieties for fresh market and also for processing industry. Fresh market, that's the main part, because in most of the countries, the cauliflower is produced for fresh market. That means for the supermarket as a fresh product. But there are also some countries in Northwest Europe, like Belgium, which have 80% of processing industry, and Poland also for 40 to 50% processing industry. And for this program, we have a special traits where we are breeding for, but I will come back to that. Then the next point is already touched in the presentation before, is the disease resistance. I will tell you something what we are doing in cauliflower at the moment. Then we talk about the last point, the reliability in growing days. This is very important, what we saw in the last couple of years with the changing climate and the hot summers we have also even in Northwest Europe. I will tell you also a little bit about colored cauliflower, although it's not my expertise, because Zolt, who's also present here in this meeting, is the breeder for the colored cauliflower in Hungary. And I will tell you a little bit about the new white, which is a new range of cauliflower varieties. And that's a quite new brand. We will try to put all the new varieties of new white in the Destinica brand. That means that's the umbrella name for all the new white varieties. Okay. At the moment, Syngenta is the global market leader for cauliflower. We have a very good position in Northwest Europe with countries like Netherlands, Germany, Poland, and also in France. And India is also where we sell our tropical and subtropical program. We have varieties of 40 to 50 growing days and not usable in our part of Europe. But over there, we have two breeding stations, two breeding locations in India who are responsible for this breeding program. Well, I said we have all materials in our breeding programs from 45 growing days. And the growing days, I mean, it's the time from planting till harvest. So that's a very short period. That they are very short cycle varieties, but only usable in conditions of 40 to 45 degrees. In Enkhuizen, we try to breed the 60 to 95 growing days varieties. That means the David and the Le Canu and the Amerigo. And in France, we try to breed for the very long cycle. And we have a breeder over there located in Brittany. And he's growing the varieties from 100 till 280 growing days. Besides that, we have a breeding location in Ocsa, I already meant in Hungary, with Zolt. And besides the colored cauliflower, they will also breed for the reliable varieties. That means varieties under hot conditions. But I will come back later to that. In the Netherlands, we are happy to have 80% market share. And that's mainly due to a couple of varieties. Because in the Netherlands, things are changing. I think about 15 years ago, we had around, each grower had around 10 to 15 varieties. But now, if they know the variety and they have a reliable variety, they can try to continue the variety from growing from June till October. So that's changing a lot in the last couple of 15 years. Our most important varieties at the moment are Clarina, and Clarina having the clubroot resistance. And this is also the most important variety in the Netherlands. The guideline, I will come back to that. That's a variety combined of a program of Zolt in Hungary and the Netherlands in Enkhuizen. There we try to breed in the reliability. The David, good for the weight. And this variety, besides in Greece, is also used in Belgium and in Poland for the processing industry.
The carin, that we go close to the long cycle, because in our conditions it goes to 95 till 100 growing days. Amerigo, already the very old variety, but still still popular. This variety is already 25 years old, I think, now. And the Andromeda, which is the first product of the Destinica brand. So this is a new white variety, but I will come back later on that to that. Okay. This is the, I think, the disease resistance, if I remember well. Oh, sorry, no, this is the breeding profile. I think I cannot translate the Greece really Evangelist, but this is the breeding profile, I think. Correct. So yes. This is the most important traits what we are looking for in our breeding program. And of course, we are working in total in a couple of 15 to 20 traits, including the assessment trials. But we are focusing on the most important traits, and that's around 6 to 7 traits. That's a self-protection of the curd. If you look to the picture, that's a very good self-protection, but this is mostly can be achieved only in the long cycle and very long cycle varieties. The curd color, of course, is very important. I will come back later to the colors, but still the most important at the moment is the normal white color. The vigor of the plant, it's also important. We are looking, in fact, to a little bit more vigorous plants. But with what we see the last couple of years, in at least in Northwest Europe, but I think also in your countries, that the summers and the autumns getting more dry. That means if growers have problems with irrigation, then they then normally the vigor of the plant stays too small. We see it, for example, sometimes in the summer, the last couple of years in Belgium. In the Netherlands, we have luck that we can irrigate always because there is always good quality water available. But in general, we see more and more problems coming in Europe with the drought. The curd weight, of course, is very important, not only for processing industry, because besides Greece, there are some countries who are not looking for fresh market only to the nice curd, but also to the curd weight. And last but not least is the firmness of the curd, but this is as well for the fresh market, but most important for the processing industry. Okay. The disease resistance, already touched a little bit, very important for us is the club root resistant, Plasmodium fora. We started with this breeding program around 25 years ago. We see in general countries that the club root problems getting bigger. And for this reason, we have a unique trait because it's many companies working on club root resistance, but we were fine and lucky that we put the resistance in with only a monogene trait. So it's quite easy to breed for. And also we have the exclusivity for this trait. And as I told you, the Clarina is very important in the Netherlands. This variety showing has the club root resistance in it. But besides that, it is also maybe due to the resistance, a very good root system. So for this reason, this is a very good variety for all the growers in the Netherlands. Then we have the downy mildew, Peronospora. This is in fact not a huge problem at the moment because it's in the leaves, but most of our cauliflower varieties have a good tolerance in a lot of lines, including already a resistance of the Peronospora. But quite new in the last couple of years is the systemic downy mildew. And that's giving also the inside black when you cut the cauliflower. It was found out finally in broccoli around 5 to 6 years ago. But now sometimes you see it also in cauliflower. And for this reason, we also try to build in the systemic downy mildew now in all breeding lines. Microsporella, this is a disease resistance. It's mainly a problem in the long cycle and very long cycle material. That means more than 100 growing days, because in the breeding program for Enkhuizen, so the varieties like a David or a Le Canu or an Amerigo,
don't have a lot of problems with Microsfrella. It's mainly for the materials for the very long cycle in France. Alternaria, also a quite interesting disease, because finally the first problem became in the leaves, of course, when you see the spots. But for cauliflower, it was not a huge problem. But nowadays we see also Alternaria coming in the curd, and as well, I told you for the downy mildew, it's the same for broccoli and cauliflower. We see here the growers of broccoli in the last couple of years. We see in wet circumstances in the autumn coming up the very small black spots on the head, and it also appears sometimes in cauliflower. So this is also quite new. So besides the material problems in the leaves, we also try to put the material resistance to the very black spots in the curd. This is something about the continental program. I already touched a little bit. Around 15 years ago, Syngenta decided to besides the program in Enkhuizen for the 60 to 95 growing days, to start also a program in more hot conditions. Because you know that the Netherlands, we call a summer in the Netherlands already hot when it's 25 to 26 degrees. But the last couple of years and the last three, four summers were really hot, so more than 30 and sometimes more than 35 degrees. That means the climate is changing, and we adapted to that around 50 years ago, that we said, okay, we need to start a program somewhere where we have more hot conditions, because we are not able to test reliable for hot conditions in the Netherlands. And for this reason we started, and Zolt was responsible for this program. And the first products of this program are now Amidala and Padme. And what we see in general is that the materials coming from Zolt's program are really suitable to the Southern Europe conditions. And our material, bred in Enkhuizen, are normally suitable for the conditions in a little bit more cooler conditions. The variety, what mentioned guideline, the last row, that is a combination of a line from Zolt from Hungary, and a combination of a line from Enkhuizen. And this line, this guideline is doing very well in the last two or three hot summers in the Netherlands. So this variety has the good conditions, and this is a very promising. And also what we will focus in the breeding program for the coming years, that we will try to make more use of combinations of both programs. Something to tell you about the new white. This is what I told you. This trait is already a long time in our breeding program, but it was never of very much interest, because always the growers could find labor, and they could find labor for protection of the curds. But we have a big discussion with marketing people from Syngenta, who can look, okay, what will the market will look like in 10 years from now? And we see that labor and find good people, that is really, really a problem in the future. Even in the Netherlands, we already can see that there is a lot of growers are looking for good labor. And for this reason, we said, okay, we have to look to these genetics if we can improve, because there were some disadvantages in this genetics. But finally, we are now able to make good varieties. And when Destinica means it's a white color cauliflower, and that's not new, of course, but you don't have to protect it with the leaves, because when the sun is coming, normal cauliflower become yellow, but these varieties stay white. Even after cutting and presented in the supermarket, these varieties stay white till consumption. So that's a very improving. We see that there's a lot of interest for the varieties. We are not that far that we already can offer a range of a lot of varieties between 60 and 95 growing days. But for the coming years, we expect that will grow. At the moment, we have Andromeda as the first variety. And this variety is doing well. Also, I see Emir in the presentation here. He's like it very much. So he's my biggest client for the Andromeda. But also in the Netherlands, where they grow the Andromeda now for the mini cauliflower, that means they can grow the cauliflower without protection, and they can even cut it sometimes 1, 2, or 3 days later without doing something about it.
So Simon, in fact, marketing Simon. Expects a lot from this trade, and we are still in discussion, and we need to learn if finally this trade will take over the complete assortment of white cauliflower in the let's say in the coming 5 to 10 years. Okay, some things for the new white, because for most of the people it will be quite new. There are some strong points. Of course, there are also on the right side a little bit disadvantage, but anyway, we need to improve that as breeders. But what we said before, it's a stable white color, even after cutting and even in presentation in the supermarket. Also, the variety Andromeda is very uniform in setting. That means it's also a reliable variety. The good shelf life, also a presentation in the supermarket, it stays white. And also for the grower, there's less waste because he don't throw away a lot of cauliflowers. I have a grower here in the Netherlands who grows the Andromeda for 40 hectares. He's very happy with the variety. And he said to me, I can cut from 1 hectare 98% of all my curds. They don't throw a lot of curds away. Of course, what we said, the general benefits is to reduce the dependency of labor, because that is critical. It helps reducing the cost price, because covering the curds by hand, and sometimes in the Netherlands we have a machine, but that's quite a big investment. It helps reducing the cost price. Consumer, it's also attractive for the consumer if you find in the supermarket always a very white cauliflower. And also beside the fresh market, also for processing industry, normally for processing industry, they do with the blanching some citrus, so some acid to the cauliflower to make it a little bit more white. But in this case, it's not necessary. The weak points at the moment, we have to be through it. We don't have a full assortment yet. And also we need to learn, for what will happen with the new white. Can we find some disadvantages? Can we find a little bit more sensible to disease? So that's all what we have to learn. But we are busy to make a full range of new white varieties. And the last weakness, and that's also what we need to learn, when a curd is open to the sun, it means it's also open to some problems like hail or rain or dust or wind or whatever. And we have to find out if that's really critical for the grower or not. Okay. A little bit for the colored cauliflower, already touched in the presentation before. As I told you, Zolt, also present in this meeting, is responsible for the cauliflower colored. We took over the material from Deenveld around 15 years ago, and we decided to start a program to continue with the program in Ocha. At that moment, there were no CMS in the varieties, and Zolt is very busy to put all the colors in the CMS versions. For the purple, we have the deep purple available in the Graffiti. The deep purple is a CMS variety. For the orange, we have a flame star, what we called, in fact, semi-orange, because it's based on a white female and an orange male. And we have the Clementine, which is a pure orange variety. In the green, we introduced the first green variety, Green Storm. It's unique for its earliness and the uniformity. And for the Romanesco, Zolt is busy with the green Romanesco, but also including the white Romanesco. Here's some pictures of the different cauliflower, the Graffiti and the Deep Purple. And also what you can see, and also what is shown already some years in the Netherlands during the open days, that also supermarkets are looking for a kind of package to include different colors. And even we can include the new white in it, but also we can include the orange in it, whatever we have. And the new in the purple is the SGC 8410. That's even more dark than the deep purple. And that's an result in his breeding program. I think he will show the picture after this. It's close to black, as you can see on the left. So far, we can go in our breeding program to make these kind of colors. And what was said before, also the nutritions are very important in this segment also, because with purple, for example, you have a lot of extra
content of anthocyan and healthy stuff. Okay. Orange, as touched before, on the right you can see the semi-orange flame star. And besides, on the right, we have the clementine, which is pure orange. The goal for the orange one is finally to find the flame star, which is having the pure orange curd and the plant of the flame star. That is the optimal orange cauliflower. Okay, Vangelis? And the last one, I think, this is the green storm in the green cauliflower. I told you before, this is a CMS variety. We started quite late in green cauliflower compared with the Lima Gran or compared with the Bijo. But finally, this variety is unique for its earliness and the maturity uniformity. It's a little bit on the pale side, but finally, the product is very nice. I think that's the presentation from my side. I understood that some questions, if there are questions, that will be at the end of the meeting, Vangelis. Yeah. Correct, okay. Simon. Thank you very much. Just to be, Vangelis, 1 minute, just to say a few things about Simon in Greek. Ο Simon, κυρίες και κύριοι, έχει βραβευτεί ένας από τους καινοτόμους breeder και φέτος μαζί με έναν δεύτερο breeder που έχουμε στην Ισπανία είναι μέσα στους 20 καινοτόμους breeder της Ευρώπης. Οπότε είναι μεγάλη μας τιμή το ότι τον έχουμε μαζί μας σήμερα και 40 χρόνια προσφέρει στην ιστορία που λέγεται Κουνουπίδη. Thank you, Simon, and thank you, Zolt, that you continue to be so creative, both of you. You're welcome. Βαγγέλης. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Βαγγέλης Πελεκάνης. Είμαι υπεύθυνος για το marketing των σπόρων κυπευτικών στην Ελλάδα και στις χώρες που είναι υπεύθυνη η ελληνική ομάδα, στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Αλβανία, στην Κύπρο. Θα σας μιλήσω για την γκάμα του κουνουπιδιού, μπρόκολου και λάχανου της Ιτζέντα. Θα ξεκινήσω πρώτα με το πειραματισμό και την εμπορική διάθεση των υβριδίων της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι η Syngenta Ελλάς επενδύει σημαντικά ποσά στην έρευνα και στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι από το 2007 δοκιμάζουμε γενετικό υλικό και σε επίπεδο γενετιστή και στη χώρα μας, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα και να σας προτείνουμε τις πιο καλές ποικιλίες για τις τοπικές συνθήκες. Καλύπτουμε λοιπόν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς με προϊόντα που επιλέγονται και στις τοπικές μας συνθήκες. Εμπορική τώρα αποκλειστική διάθεση γίνεται είτε μέσω του απευθείας δικτύου της Syngenta ή μέσω των εθνικών διανομέων μας, της Ελάνκο, της Φίτρο ή της εταιρείας Καντιλίδης με αποκλειστική διάθεση στην ελληνική αγορά. Ας ξεκινήσουμε με το κουνουπίδι που είναι πραγματικά ο στυλοβάτης των σταυρανθών της Syngenta και μιλάμε για κλασικό λευκό ή για κάτι διαφορετικό. Στο κουνουπίδι μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι έχουμε μια πραγματικά πλήρη γκάμα με πάρα πολλά υβρίδια, πάρα πολλές δυνατότητες για καινούρια προϊόντα υψηλής αξίας, συνδυασμού ποιότητας και παραγωγής. Για το λόγο αυτό και η Syngenta διατηρεί την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά κουνουπιδιού με πάνω από 20% των πωλήσεων σπόρου κουνουπιδιού που γίνεται στον κόσμο. Θα μιλήσουμε για 5 κατηγορίες κουνουπιδιού. Τα έχω χωρίσει ανάλογα με τον κύκλο τους, στα υπερπρόημα μέχρι 80-85 μέρες, τα μεσοπρόημα, ουσιαστικά τα τριμηνίτικα, 90-100 ημερών, τα μεσοόψιμα μέχρι 140 μέρες, τετραμηνίτικα, και μετά τα όψιμα και υπερόψιμα μαζί πάνω από 140 μέρες. Όπως βλέπετε το βελάκι από αριστερά προς τα δεξιά, ξεκινάμε από την πιο πρώιμη ποικιλία και τελειώνουμε στην πιο όψιμη της κατηγορίας. Στα υπερπρόημα λοιπόν, δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε με ένα καινούριο υλικό, το Guideline, διακινείται από την εταιρεία Elanco, ένα από τα πιο πρώιμα υβρίδια της αγοράς, καινούργιας τεχνολογίας, με πάρα πολύ καλό συνδυασμό ποιότητας και παραγωγής. Συνεχίζουμε με το Andromeda, ένα υβρίδιο που, όπως είπαμε, είναι το πρώτο υβρίδιο στη σειρά New White της Syngenta, μένει δηλαδή λευκό ακόμα και ανοιχτό, πραγματικά ξεχωριστό πλεονέκτημα, περίπου 80 ημερών. Συνεχίζουμε βέβαια με τον Bruce, μια πραγματικά σταθερή αξία, ένα υβρίδιο που υπάρχει στην ελληνική αγορά για πάνω από 15 χρόνια, παρόλα αυτά όμως είναι μια από τις κλασικές αξίες των παραγωγών
ειδικά στη Βόρεια και στην Κεντρική Ελλάδα, για τις πρώιμες φυτεύσεις τους. Συνεχίζουμε με το κορλανού, ένα υβρίδιο που πραγματικά κάνει τη διαφορά τόσο στις φθινοπορεινές αλλά και στις ανοιξιάτικες φυτεύσεις. Ήταν άλλωστε με το που ξεκίνησε η τάση και για ανοιξιάτικες φυτεύσεις μικρού κύκλου κουνουπιδιών, ένα από τα πρώτα κουνουπίδια που δοκιμάστηκε και αγαπήθηκε από τους παραγωγούς και στις ανοιξιάτικες φυτεύσεις. Συνεχίζουμε με το αμυντάλα, το ανέφερε και ο Σάιμον πριν, από το πρόγραμμα της Ουγγαρίας, ένα καινούργιο υβρίδιο που διακινείται από την εταιρεία Κανδυλίδης, που έχει ένα πάρα πολύ καλό συνδυασμό. Είναι πρώιμο, γύρω στις 85 μέρες, 80-85, αλλά με ένα εύρος στο φυτό και συνδυασμό top ποιότητας και παραγωγής. Και τελειώνοντας, στην κατηγορία αυτή, με το λεκανού, ένα υβρίδιο παλιό, αλλά πολύ καλό, ομοιόμορφο, με μεγάλη σταθερότητα, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή υβρίδια και μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη μνήμα θα κάνω στο Ανδρομέδα, ένα υπερπρόημο υβρίδιο 80 περίπου ημερών, το οποίο μένει άσπρο ακόμα και ανοιχτό. Βλέπετε εδώ πέρα αριστερά είναι το Ανδρομέδα, δεξιά είναι ένα κλασικό κουνουπίδι. Είναι σίγουρα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Πάμε στις μεσοπρόημες ποικιλίες, ξεκινώντας από τον David, περίπου στις 80 με 85 ημέρες. Και είναι ένα υβρίδιο που λέμε πιο βαρύ δεν γίνεται, γιατί πραγματικά, όπως ανέφερε και ο Σάιμον, είναι ένα από τα υβρίδια που έχουν ανακαλυφθεί, έχουν γίνει με σκοπό να χρησιμοποιηθεί τόσο σε χώρες που πουλάμε τις ανθοκεφαλές με το βάρος, αλλά και σε χώρες που χρειάζονται ανθοκεφαλές μεγάλου βάρους για τη βιομηχανία. Με πάρα πολύ καλή ποιότητα και παραγωγή, βέβαια. Το Space Star Gold, ένα καινούριο υβρίδιο, το οποίο συνδυάζει πάρα πολύ καλή κάλυψη της κεφαλής με σούπερ χρώμα. Το Almagro, ένα 90, καινούριο 90 με πολύ σταθερό κύκλο από την Elanco. Φυσικά το Αμέρικο στις 90 με 100 μέρες, ίσως το πιο δημοφιλές υβρίδιο κουνουπιδιού στην αγορά για πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει παραγωγός στην Ελλάδα που δεν έχει δει, δεν ξέρει, δεν έχει καλλιεργήσει το Αμέρικο. Για βέβαια για τα πλεονεκτήματα που έχει και γι' αυτό διατηρείται ακόμα στην αγορά με πολύ μεγάλα νούμερα. Και βέβαια το Ακάρα, το οποίο Ακάρα λέμε είναι ένα πιο όψιμο Αμέρικο, δηλαδή έχει τα καλά του Αμέρικο, πολύ καλή κάλυψη, πολύ καλό χρώμα, βάρος, με ένα κύκλο 7 με 10 μέρες πιο όψιμο από το Αμέρικο. Θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα στα καινούργια υβρίδια της κατηγορίας αυτής, David, Space Star Gold, Almagro, είναι και τα τρία υβρίδια με πραγματικά υψηλό ειδικό βάρος. Βλέπετε πώς είναι το εσωτερικό τους και είναι και ένας από τους λόγους που έχουν τόσο καλό βάρος. Πάμε στα μεσοόψιμα υβρίδια, ξεκινώντας από το καρτιέ, η επιτομή του χρώματος και ένα ιδανικό six-pack κουνουπίδι, ουσιαστικά δηλαδή για τελάριασμα 6 ανθοκεφαλών, είναι και η πιο σημαντική κατηγορία κουνουπιδιών σε όλη την Ευρώπη. Συνεχίζουμε με το Karen, ένα πιο όψιμο υβρίδιο στις 125-130 μέρες, που συνδυάζει ποιότητα και παραγωγή με ένα πολύ πολύ δυνατό φυτό και πολύ καλή κάλυψη. Και τέλος το Alphen, ένα από τα καινούργια υβρίδια στην γάμα της Syngenta, με πολύ δυνατό φυτό και πραγματικά πολύ βαριά κεφαλή, στις 140 μέρες. Τελευταία κατηγορία, ξεκινάμε με το Πάμυρος, στις 150 περίπου μέρες, ένα υβρίδιο το οποίο υπάρχει πολλά χρόνια στην αγορά, όμως παρόλα αυτά παραμένει ένα από τα αγαπημένα των εξαγωγείων, λόγω του πάρα πολύ καλού άσπρου χρώματός του. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να κάνω έμφαση για το Πάμυρος είναι ότι είναι ένα από τα λίγα όψιμα κουνουπίδια που έχει ορθόφυλλο φυτό, που σημαίνει δηλαδή ότι και σε παραγωγούς που κάνουν λίγο πιο πυκνές φυτεύσεις θα μπορούσε να πάει επίσης πολύ καλά. Συνήθως τα όψιμα και υπερόψιμα πάμε σε πολύ χαμηλές πυκνότητες αναστρέμμα. Λεωσέν, με top ποιότητα και στα δύσκολα, πάρα πολύ καλό χρώμα στις 155-160 μέρες και σε δύσκολα χωράφια διατηρούμε την υψηλή ποιότητα. Και τέλος το Σαρίφ, στις 220 μέρες για μαρτιάτικα, απριλιάτικα μαζέματα, στις περιόδους δηλαδή που συνήθως το κουνουπίδι έχει τιμή. Κάλυψη λοιπόν μέχρι τη συγκομιδή.
για όλα τα καινούργια κουνουπίδια της Syngenta, το Acara στις 110 μέρες, το Karen από την Elanco στις 125-130, στις 140 το Alphen και το Leosen στις 150-160. Δεξιά βλέπετε ένα χαρακτηριστικό φυτό αυτής της κατηγορίας. Είναι 4 κουνουπίδια με πολύ καλή κάλυψη το καθένα στον κύκλο του. Τέλος, τα διαφορετικά. Όπως είπε και ο Σάιμον πριν, υπάρχουν πια πορτοκαλί, πράσινα και μοβ κουνουπίδια και αρχίζουν και γίνονται και πιο δημοφιλή στο μέσο καταναλωτή. Στην Ελλάδα έχουμε το Flamestar στην κατηγορία των πορτοκαλί, στις 80 με 85 περίπου μέρες. Το Greenstorm με ένα καινούριο πράσινο υβρίδιο με πολύ ελκυστικό χρώμα και πολύ βαρύ επίσης. Και φυσικά το Graffiti που δεν είναι δυνατόν να μην προσελκύσει στο ράφι με το πραγματικά εντυπωσιακό μοβ έντονο χρώμα του. Και γιατί χρωματιστά κουνουπίδια? Είναι μόδα από τη μία μεριά, κάνουν πιο χρωματιστή τη σαλάτα με τα σταυρανθήμα στο χειμώνα, αλλά από την άλλη έχουμε και υψηλότερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία, σε ανθοκιάνες όπως τα μοβ, σε καροτενοειδή όπως τα πορτοκαλί κουνουπίδια. Για παράδειγμα, τα καροτενοειδή που περιέχουν τα πορτοκαλί κουνουπίδια είναι τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερη η περιεκτικότητά τους από τα κλασικά άσπρα. Άρα λοιπόν, εκτός από μόδα, είναι και υγεία. Πάμε στο μπρόκολο, το πράσινο superfood. Πραγματικά μεγάλη διαφήμιση για το συγκεκριμένο σταυρανθές, χωρίς βέβαια από πίσω υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν είναι τυχαίο ότι διαφημίζεται τόσο πολύ και γι' αυτό γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πάμε να δούμε λίγο την γκάμα μας. Ξεκινάμε με το πιο πρώιμο, το Monflor. Το Monflor είναι και μια καινούργια ιδέα, το ανέφερε ο κύριος Κοντοσφύρης πριν. Κομμένα florets, κομμένες μικρές δηλαδή ανθοκεφαλές, κατεψυγμένες ή σε σακουλάκια φρέσκες, με πολύ γλυκιά γεύση. Συνεχίζουμε με το Montop, ένα σταθερό υβρίδιο για πρώιμες κοπές το φθινόπωρο, στις 75 περίπου μέρες. Και το Bestie, ένα πιο καινούριο υβρίδιο με σκούρο πράσινο χρώμα και ελκυστική εμφάνιση 75 με 80 μέρες. Το Monopoly, ένα καταξιωμένο υβρίδιο στις 85 περίπου μέρες, το οποίο το χρησιμοποιούν αρκετοί παραγωγοί και για την παραγωγή δευτερεύουσων κεφαλών, τα λεγόμενα παραπούλια. Και βέβαια, ιδιαίτερη μία θα ήθελα να κάνω και μετά στο Ballard, ένα καινούριο υβρίδιο, το οποίο συνδυάζει τα πάντα, κατά τη γνώμη μας, χρώμα, σχήμα και ομοιομορφία από την εταιρεία Κανδυλίδης. Φυσικά, τέλος, στην γκάμα μας το πιο όψιμο, το Μοντρέλο, στις 85 με 100 μέρες, ένα όψιμο υβρίδιο για το παραγωγή και διατηρησιμότητα. Ομοιομορφία, λοιπόν, και βάρος είναι τα χαρακτηριστικά του Μοντρέλο, όπως επίσης και η διατηρησιμότητα μετά την κοπή. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βλέπετε μανιταρόσχημες κεφαλές, οι οποίες ζυγίζουν πολύ λόγω της συμπάγειας της κεφαλής, αλλά και του χοντρού κορμού. Και βέβαια το Ballard, το αναφέραμε πριν, ένα καινούριο εμπορικό υβρίδιο στις 85 μέρες, με χαρακτηριστικό μανιταρόσχημο σχήμα, σκούρο πράσινο χρώμα και top συνδυασμό ποιότητας και παραγωγής. Και τελειώνουμε με το λάχανο. Είναι μια δημοφιλής κατηγορία, τόσο στην ελληνική αγορά, στους γείτονές μας στα Βαλκάνια ακόμα πιο δημοφιλής. Είναι από τα βασικά λαχανικά σχεδόν όλο το χρόνο, ειδικά το φθινόπωρο και το χειμώνα, ακόμα και την άνοιξη. Και θα ξεκινήσουμε με την γκάμα μας σε υπερπρόημα και πρόημα υβρίδια, ξεκινώντας από υπερπρόημα υβρίδια όπως για παράδειγμα το Kevin και το Bollicore από τη Φίτρο, από 60 έως 65 μέρες, ιδανικά μεγέθη για σούπερ μάρκετ, για ανοιξιάτικες φυτεύσεις και στο θερμοκήπιο. Ουσιαστικά, ένας πολύ μικρός κύκλος μπορεί να είναι συμπληρωματική καλλιέργεια στα θερμοκήπια και είναι τα πρώτα φρέσκα λάχανα που βγαίνουν στην αγορά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Πάμε σε πιο πρώιμες ποικιλίες από 70 μέρες και πάνω, όπως για παράδειγμα το Γκρεπάλα, ένα πολύ εύκολα προσαρμόσιμο υβρίδιο, ή το Gregorian, ένα υβρίδιο όπως το θέλει η αγορά, 1,5 με 2 κιλά, και φυσικά το Gallican στις 80 περίπου μέρες, πάλι στο ίδιο μέγεθος, περίπου 2 κιλά, με πολύ μεγάλη ομοιομορφία και σταθερό μέγεθος και κύκλο. Ιδιαίτερη μνήμα θα κάνω στα υπερπρόημα λάχανα, για το λόγο ότι στην περίπτωση της Ελλάδας δεν έχουμε μεγάλη αγορά ακόμα, όμως είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική αγορά για τους βόρειους γείτονές μας.
στη Βόρεια Μακεδονία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, είναι από τις βασικές κατηγορίες λαχάνων που καλλιεργούνται είτε στο θερμοκήπιο, είτε σε πολύ πρώιμες υπαίθριες φυτέσεις με κάλυψη με τη θερμοκουρτίνα. Και ο στόχος είναι ουσιαστικά η παραγωγή να βγάλουν λάχανο όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη συνεχίζει να τρώει λάχανα σκληρά, λάχανα αποθήκευσης. Για τον λόγο αυτό, κάνουμε κατευθείαν τη διαφορά με αυτόν τον τύπο λάχανου, γιατί έχουν πολύ καλύτερη γεύση και πολύ ωραία υφή και ζουμερά φύλλα. Γι' αυτό και πουλούνται και συνήθως σε υψηλότερη τιμή. Πάμε στη βασική κατηγορία λαχάνων για την ελληνική αγορά, μεσόψιμα και όψιμα από 90 μέρες και πάνω, και ξεκινάμε βέβαια με το κλάμπιση από την Ελάνκο, ένα λάχανο που έχει πραγματικά όνομα στην αγορά, ένα από τα κλασικά λάχανα στην ελληνική αγορά λόγω του μεγέθους του, της υφής του, της γεύσης του, της ομοιομορφίας του, της υγείας του φυτού του. Τα πάντα τα έχει το κλάμπιση. Ένα ακόμα καινούργιο υβρίδιο από την εταιρεία Φίτρο, το Ιντέλο, με μέγεθος, γεύση και υφή, αυτό που θέλει ακριβώς η ελληνική αγορά και όχι μόνο, το οποίο μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για συγκομιδές μέσα στο χειμώνα. Σε πιο όψιμες ποικιλίες, όπως για παράδειγμα το Κάτατορ, με χαρακτηριστικό το υγιές φυτό και μεγάλη αντοχή τόσο στο χωράφι το χειμώνα, είναι ένα υβρίδιο το οποίο μπορεί να έχει κύκλο 100 ημερών, αλλά μπορεί να μείνει στο χωράφι για μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά να έχουμε συγκομιδές του Κάτατορ ακόμα και τέλος Φλεβάρι. Συνεχίζουμε με το Κίλαγκρεκ, ένα ακόμα λάχανο στην κατηγορία των 100-110 ημερών με μεγάλη ομοιομορφία και ανοχή στην πλασμοδιόφορα. Και τελειώνουμε αυτή την κατηγορία με το Στόριντορ, ένα όψιμο λάχανο πάνω από 130 μέρες, σκληρό βέβαια, αλλά ιδανικό για αποθήκευση και εξαγωγή με πάρα πολύ μεγάλη ομοιομορφία. Ιδιαίτερη μνήμα στο Ιντέλο, ένα καινούριο λάχανο για την ελληνική αγορά, 2,5 με 3,5 κιλά. Πολύ υγιές φυτό, αντοχή στα βακτήρια, πολύ καλή γεύση. Μπορεί να παραμείνει στο χωράφι έως 1,5 μήνα μετά την ορίμανση και είναι σίγουρα ότι είναι ένα υβρίδιο που πρέπει να δοκιμάσετε από την εταιρεία Φύτρο. Και τέλος, κόκκινα λάχανα, το Ρίβα, 80-85 ημερών, πάνω από 1,5 κιλό εύκολα, εύκολο στην καλλιέργεια γενικά, με πολύ καλή υφή εσωτερική. Και το Ρεμάλα, ένα 95 κατοστάρι με πάνω από 1,5 κιλό και πάρα πολύ καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι και μοναδικό χρώμα. Συνοψίζοντας λοιπόν, Σιτζέντα στο κουνουπίδι, γιατί άλλο, γιατί ίσως έχουμε το πιο πλούσιο πορτοφόλι στην αγορά, πολλά καινοτόμα προϊόντα, είδαμε new white προϊόντα όπως το Andromeda, είδαμε νέα προϊόντα με πάρα πολύ καλή κάλυψη, φιλική κάλυψη, έγχρωμα κουνουπίδια και βέβαια αξιόπιστα υβρίδια που δίνουν αυτό που υπόσχονται. Πολύ καλό χρώμα, αξιόπιστο κύκλο. Στον Μπρόκολο έχουμε μια καινούργια δυναμική γκάμα, πάρα πολλά καινούργια προϊόντα, Ballard, Besti και πολλά ακόμα που δεν είχαμε το χρόνο να περιγράψουμε, με πλεονεκτήματα που τα κάνουν ξεχωριστά. Και βέβαια στο λάχανο μια πολύ μεγάλη ποικιλία, τόσο σε σχήματα, σε μεγέθη, σε τύπους και επιλογές για κάθε αγορά και για κάθε χρήστη. Κουνουπίδι, λοιπόν, λάχανο και μπρόκολο, η επιλογή σου μπορεί να είναι πάντα Σιτζέντα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Προχωράμε στην παρουσίαση του πορτοφολιού των φυτοφαρμάκων για την καλλιέργεια των σταυρανθών. Τότε ακολουθεί ο Μανώλης ο Δελιμπαλταδάκης από την Ιερά Πέτρα. Να πάμε και στον Νότο. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Δελιμπαλταδάκης Μανώλης. Πολλοί από εσάς με γνωρίζετε. Είμαι υπεύθυνος στο μάρκετινγκ όσον αφορά τα φυτοψηφιακά σκευάσματα της εταιρείας μας για τα κυπευτικά και την πατάτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις λύσεις της Σιτζέντα για τα σταυρανθή. Όπως λέω πάντα, πολλοί και διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την καλλιέργειά μας. Όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, ο τύπος του εδάφους, η ηλιοφάνεια και η θρέψη. Γενικά δηλαδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εταιρεία μας, εκεί που έχει να κάνει προτάσεις και να δώσει λύσεις, είναι όπως προείπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, το γενετικό υλικό, ο σπόρος, και από εκεί πέρα λύσεις ενάντια προσβολές σε εχθρούς και σε ασθένειες. Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιό μας στα Βρανθή, έχουμε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο στις κυριότερες καλλιέργειες. Εδώ πέρα βλέπετε αντιπροσωπευτικά στην καλλιέργεια του μπρόκολου ότι έχουμε για την καταπολέμηση του ρονοσπόρου το γνωστό ορτίβα, για την αλτερνάρια το θειοβίτ, το ορτίβα top και το σπορ.
για λεπιδόπτερα το καράτε, το αφήρουν και το αμπλίγο, δηλαδή μια πλήρη γκάμα προστασίας για τους κυριότερες ασθένειες και εχθρούς. Συμπληρώνει το χαρτοφυλάκιό μας ο καλύτερος και ποιοτικότερος σίδηρος στην ελληνική αγορά και πολύ γνωστός, το Sequestren, και ένα νέο προϊόν όσον αφορά τη μεταφυτρωτική ζανιοκτονία, το Zetrola. Στο κουνουπίδι επίσης μπορούμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο εύρος ασθενειών και εχθρών. Συνεχίζουμε πάλι με τον περονόσφρο και το ορτίβα. Αλτερνάρια, θεοβίτ, ορτίβα, top και σκορ. Ενώ στα λεπιδόπτερα έχουμε και ένα νέο προϊόν. Έχουμε αυτή τη χαρά μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον που κόβονται δραστικά, εμείς να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας. Το νέο λοιπόν προϊόν, το νέο πυρεθρινοειδές ευούρ. Και από εκεί πέρα για εχθρούς εδάφους και μετά την απόσυρση πολύ σημαντικών εργαλείων που είχαμε για την καταπολέμησή τους, εμείς φέτος από το Μάρτι έχουμε λανσάρει το φορσίβο, το οποίο θα αναλύσουμε και παρακάτω. Ενώ πάλι για θρέψη και στρέν και ζανεκτονία το Zetrola. Κλείνοντας το λάχανο, πάλι το φορσίβο, λεπιδόπτερα καράτα φίρμε βουρ και από εκεί πέρα πλήρη σειρά για αλτερνάρια καθώς και ζανεκτονία. Πάμε λοιπόν στις επιμέρους λύσεις. Ξεκινάμε με τη ζανεκτονία. Πού μας επηρεάζουν τα ζυζάνια? Τα ζυζάνια ανταγωνίζουν τις καλλιέργειες σε φως, νερό και θρεπτικά στοιχεία. Οπότε αυτό συνάδει αρνητικά στην μη ομαλή και μη καλή εξέλιξη καλλιέργειας. Πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι αποτελούν ξενιστές για έντομα και ασθένειες, που αυτά πολλές φορές είναι και φορείς ιώσεων, οι οποίες προσβάλλουν πέρα από τις μηχανικές ζημίες, αλλά και σε ιολογικό επίπεδο. Και από εκεί πέρα εμποδίζουν τις καλλιεργικές τεχνικές μας, λέγοντας για συγκομιδή, ψεκασμούς, σκαλίσματα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Το Zetrola λοιπόν είναι η νέα πρόταση της εταιρείας μας όσον αφορά τη μεταφυτρωτική ζυζανιοκτονία για ετήσια και πολυετή αγροστόδη ζυζάνια. Τα πλεονεκτήματά του, ότι έχει μια πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα ακόμα και σε δύσκολα ζυζάνια, όπως είναι η αγριάδα και ο βέλιουρας, έχει υψηλή διασυστηματικότητα, οπότε αυτό δίνει μια ταχύτατη απορρόφηση από το φύλλωμα των ζυζανίων, μετακινείται στη ρίζα και τα καίει άμεσα. Και από εκεί πέρα έχουμε και ένα μεγάλο εύρος εγκρίσεων, που αυτό μας δίνει μια ευελιξία χρήση και σε άλλες καλλιέργειες. Εντομολογικές ασθένειες, όπως προείπα, το φορσίβο είναι το νέο και το πιο αποτελεσματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για τον έλεγχο εχθρών εδάφους, αλλά συγχρόνως είναι και εμπλουτισμένο με λιπαντικά στοιχεία που απογειώνουν πραγματικά την καλλιέργεια, κυρίως κατά τα πρώτα στάδια εγκατάστασή της. Δρά με επαφή και κατάποση, έχει την υψηλότερη τάση ατμών, που αυτό είναι, αυτό επιδρά άμεσα στην αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, ενώ έχει και έντονη αποθητική δράση. Από εκεί πέρα, λόγω των starters, λόγω των κινητών που έχει μέσα, εξασφαλίζει άμεση διάθεση βασικών λιπαντικών μονάδων, οπότε έχουν μια αύξηση και της ποιότητας, αλλά και της παραγωγής. Είναι πολύ υψηλής ποιότητας ο κόκκος του, οπότε αυτό μου διασφαλίζει μια καλή κατανομή στο έδαφος κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση, και από εκεί πέρα τα στάρτες δρούν ως βιοδιεγέτες, λιπαντικοί βιοδιεγέτες, για να ξεπεράσουμε το μεταφυτευτικό στρες. Πώς κινείται το δραστικό μέσα στο έδαφος? Κινείται μέσω των πόρων αέρα του εδάφους σε μορφή ατμών. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Και μπορεί να μετακινηθεί και προς τα πάνω και προς τα πλάγια. Σε μορφή ατμών λοιπόν το τεφλουτρίν, η δραστική, μετακινείται στο έδαφος και προσλαμβάνεται από την αναπνευστική οδό των εντόμων, ενώ παράλληλα έχει δράσει και με επαφή. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε για την τάση ατμών. Όσο πιο υψηλή τάση ατμών έχει ένα εντομοκτόνο εδάφους, τόσο υψηλότερη αποτελεσματικότητα έχει, λόγω και καλύτερης κάλυψης μέσα στο εδαφικό υπόστρωμα. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τα κυριότερα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε ή χρησιμοποιούσαμε για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους και βλέπουμε ότι το τεφλουτρίν έχει 8,5 μονάδες τάση ατμών, ενώ τα ανταγωνιστικά σκευάσματα που έχουν παραμείνει στην αγορά είναι κάποιες εκατοντάδες φορές μικρότερη η τάση ατμών του. Οπότε το σκεύασμά μας είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Δύο λόγια για τα starters. Περιέχουμε λιπαντικές μονάδες φωσφόρου και αζότου, αζότου σε αμμονιακή μορφή και φωσφορικών σε μια σχέση 10:44, που αποτελεί ένα πολύ καλό εκκινητή για την καλλιέργειά μας, δίδοντας αμμονιακά τα οποία πρέπει να μετατραπούν σε νητρικά και να απορροφηθούν στο φυτό, και ένα φόσφορο ο οποίο μου προάγει την ανάπτυξη της ρίζας μου. Από εκεί και πέρα έχουμε και ιχνοστοιχεία, μαγκανίου και ψευδαργύρου, τα οποία βοηθούν στην απορρόφηση δύσκολων μορίων, έτσι, λίπανσης, αλλά και σε πολλές φορές ο ψευδάργυρος δρά και ως βιοδιεγέρπης για τη μεταφορά σημάτων alert στο φυτό.
Άρα λοιπόν, με τους εκκινητές βοηθάω στην καλύτερη δημιουργία της ρίζας μου. Τα μόρια, επειδή γίνονται γραμμικά η εφαρμογή, βρίσκονται πολύ κοντά στη ρίζα και προάγουν την ευρωστία του κουτιού μου. Και από εκεί πέρα το ψευδάριο στο μαγκάνιος, είπαμε, δρούν και ως μεταφορείς και άλλων λιπαντικών στοιχείων ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ενδεικτικά μπορεί να δει δύο φωτογραφίες. Αριστερά είναι φυτό που έχει υποστεί χειρισμό με φορσίβο, ενώ δεξιά είναι ένας άλλος γνωστός χημικός μάρτυρας. Και βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει στην ρίζα του. Δύο πειράματα, εδώ είναι σε πατάτα με αγριώτη και βλέπετε ο αψέκαστος μάρτυρας έχει προσβολή 95%, ενώ στις δύο δόσεις του φορσίβο βλέπετε ότι η προσβολή παραμένει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, στη τάξη του 14%. Αυτό το slide θέλω να κρατήσουμε το 70 μέρες μετά την εφαρμογή. Αυτό αντιπροσωπεύει τη διάρκεια δράσης του φορσίβο, έτσι στους εχθρούς εδάφους, σε σχέση με άλλο χημικό μάρτυρα και το φορσίβο. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέραν της ψηλής αποτελεσματικότητας εξασφαλίζουν και μια μεγάλη διάρκεια δράσης. Πώς γίνεται? Γίνεται η διανομή κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση, έτσι το σποροφύτωμο ή του σπόρου μου, και πρέπει να ενσωματωθεί στο έδαφος ώστε να λειτουργήσει και καλύτερα. Από εκεί πέρα έχουμε και εδώ πέρα μια τεράστια ετικέτα σε πάρα πολλές καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένο και των γραμβών, έτσι, των ψυχαντών, και λάχανο και κουνουπίδι, αλλά από εκεί πέρα σχεδόν όλες τις υπαίθριες κυπευτικές καλλιέργειες, πατάτα, καπνό, ζαχαρότεφνα κ.ο.κ. Ένα πολυεργαλείο για την καταπολέμηση εντόμων εχθρών εδάφους με συνδυασμό με λιπαντικά στοιχεία. Περνάμε στα λεπιδόπτερα, πολύ σημαντική εχθρή για τα ψυχαντή. Συναντάμε πάνω από 12 είδη λεπιδόπτερων στις καλλιέργειες των κυπευτικών γενικότερα και οι ζημιές στις καλλιέργειες οφείλονται κατά κύριο λόγο στις προνύμφες που προσβάλλουν όλα τα υπέργεια μέρη του φυτού καθώς και τις κεφαλές των ψυχανθών. Η αντιμετώπιση αυτών των εντόμων στηρίζεται περισσότερο σε προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας με τα σκευάσματά μας, το αμπλίγκο, το αφίλ και το καράτε. Ενδεικτικά τα κυριότερα λεπιδόπτερα προσβάλλουν τις κυπευτικές καλλιέργειες, όπως είναι η σποντόπτερα ετσίγκουα, η σποντόπτερα λιτοράλης, το χεμικόβερπα και ένα καινούριο λεπιδόπτερο, ένας καινούριος εχθρός που εμφανίστηκε κατά κύριο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα πρόπερση, λόγω παρόμοιων καιρικών συνθήκων που έχουμε και φέτος, όχι τόσο έντονα βέβαια, δηλαδή χαμηλών θερμοκρασιών κατά την άνοιξη, εμφανίστηκε δύο προνύμφες, οι δύο λεπιδόπτερα, το τόγραφα γκάμα και το χρυσοδέξις χαλκίτες, τα οποία δεν είναι ενδημικά λεπιδόπτερα, έρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη, από τις βορειότερες περιοχές και οι προσβολές τους αναπτύσσονται περισσότερο όταν έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά την άνοιξη. Οπότε θα ήθελα να πιστήσουμε λίγο την προσοχή σας παραπάνω ότι πολύ πιθανά φέτος να έχουμε αυτές τις προνύφες, αυτά τα λεπιδόπτερα στις καλλιέργειες των ψυχανθών. Άλλη μια λέξη η οποία έχει μπει σαν προβληματισμός τα τελευταία χρόνια στη φυτοπροστασία είναι οι ανθεκτικότητες. Έτσι, βλέπουμε ότι κάθε μέρα λιγοστεύουν οι λύσιμοι όσον αφορά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Αυτά που μένουν θα πρέπει να τα προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσουν να είναι βιώσιμα. Άρα λοιπόν η ανθεκτικότητα τι είναι? Είναι η κληρονομούμενη ιδιότητα ενός πληθυσμού που πάβει να είναι τοξικό η δραστική ουσία στις δόσεις που θα πρέπει να δουλέψει. Από εκεί και πέρα προκύπτει με την υπερβολική ή μη ορθή χρήση ενός εντομοκτώνου. Δηλαδή, όταν ψεκάζω συνέχεια με ένα τρόπο δράσης ή ψεκάζω μόνο με αφύρμη ή με κάποιο οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα, σίγουρα το λεπιδόπτερο ή το έντομο, σίγουρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το έντομο να αποκτήσει ανθεκτικότητα. Οπότε θα πρέπει να εναλλάσσω τα σκευάσματά μου, στους ψεκασμούς, με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Οι λύσεις μας είναι το αφύρμη, το πολύ γνωστό αφύρμη. Ίσως από τα κορυφαία εντομοκτώνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων, που δρά με κατάποση. Αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε ότι δεν έχει knockdown το προϊόν, αλλά το σημαντικό είναι ότι σταματάει τα λεπιδόπτερα να προκαλούν ζημιά 1-4 ώρες μετά την κατάποση. Οπότε η προνύφη τρώει φυτικούς ιστούς και 1-4 ώρες μετά σταματάει να θρέφεται, σταματάει να προκαλεί ζημιές. Και ουσιαστικά ο θάνατός της έρχεται μετά από 2-4 μέρες ουσιαστικά από ασιτία. Πολύ σημαντικό ιδίωμα του αφύρμ είναι ο προνυφοκτόνος δράσης του. Δεν είναι ο οκτώνο, δεν σκοτώνει αυγά, αλλά σκοτώνει την προνύφη κατά την εκόλαψη. Το αιμαμεκτίν μπεζοή, το αφύρμ, βρίσκεται πάνω στο κέλυφος του αυγού, οπότε μόλις η προνύφη αρχίζει και σκάει,
τρώει τη θανάσιμη δόση και πεθαίνει. Και έχουμε μια πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα, όπως φαίνεται σε αυτό το slide, όσον αφορά την ορπρονιφοκτόνο. Η πορτοκαλί μπάρα είναι το αφίλ, σε σχέση με ένα άλλο γνωστό χημικό μάρτυρα, που βλέπετε πόσο πολύ μεγάλη διαφορά έχει στην αποτελεσματικότητά της. Και από εκεί πέρα έχουμε δράσει σε όλα τα προνηφικά στάδια των λεπιδοπτέρων. Αφήνουν λοιπόν ένα σκεύασμα το οποίο μου δίνει πολύ μεγάλη προστασία, πολύ μεγάλη ασφάλεια, έτσι, για όλες τις κυπευτικές καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων και των ψυχανθών. Αμπλίγκο, ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό προϊόν για τη Συντζέντα, είναι ένα μείγμα χλωραντραλινπρόλ με λάμδα σαϊχάλοθριν, οπότε αυτό μου εξασφαλίζει ένα υψηλό knockdown, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Η κάθετη μπάρα είναι η αποτελεσματικότητα και τα 4 και 7 είναι οι 4 μέρες μετά την εφαρμογή, 7 μέρες μετά την εφαρμογή, και βλέπετε πόσο υψηλή αποτελεσματικότητα εξασφαλίζω με το αμπλίγκο. Άλλο πείραμα στην Τούτα, έτσι, είναι στα πλαίσια των λεπιδοπτέρων, που βλέπετε πάλι με την διαλογική αποτελεσματικότητα και 7, 14, ακόμη και 21 μέρες μετά την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητά μου είναι πάρα πολύ υψηλή σε σχέση με άλλα εμπορικά ανταγωνιστικά σκευάσματα. Και το χελιόθης σε σχέση με οργανοφοσφορικά, τα οποία πλέον έχουν φύγει από την αγορά, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα οργανοφοσφορικά σκευάσματα στην αγορά, και βλέπετε πώς υψηλή αποτελεσματικότητα έχει το αμπλίγκο ακόμα και με αυτά τα σκευάσματα. Τελευταία, το αμπλίγκο είναι το μοναδικό εντομοκτόνο το οποίο έχει δράσει στα περισσότερα στάδια ανάπτυξης των λεπιδοπτέρων. Πιάνει όλα τα στάδια πλην πούπας. Δηλαδή έχουμε την προνηφοκτόνο δράση, όλα τα προνηφικά στάδια και ακμαία. Οπότε το ακμαίο μου το σκοτώνω προτού γεννήσει στο φύλωμά μου, στις φυλικές μου επιφάνειες, και αυτό μετά εκολαφτεί και μου δημιουργήσει τις προνήφες, οι οποίες μου προκαλούν πολύ μεγάλες ζημιές. Μυκητολογικές ασθένειες, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στον περονόσφορο, ο οποίος προσβάλλει όλα τα σταυρανθή, θέλει υψηλή σχετική υγρασία και χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες, συνθήκες που επικρατούν τώρα δηλαδή, έτσι, 8 με 15 βαθμούς Κελσίου και υψηλή σχετική υγρασία, προσβάλλει και φύλλα και κεφαλές, και πολύ σημαντική ζημιά γίνεται και με τα συλλεκτικά, μετά την αποθήκευση, έτσι, πολλά σαπίσματα. Με τεχνικά μέτρα καταπολέμησης είναι να καταστρέφουν τα υπολείμματα που είναι προσδοκημένα, να εξασφαλίζουν ένα καλό αερισμό στις καλλιέργειές μας, και όπως μάλλον θα πει και η επόμενη συνάδελφος, καλό είναι για να προστατεύσουμε την καλλιέργειά μας να έχουμε περισσότερο φωσφορούχες λιπάνσεις, οι οποίες αποτελούν μια τεχνική αντιμετώπιση του περονόσφορου στα σαυρανθή. Από εκεί πέρα, εμείς συγκεκριμένο έχουμε το ορτίβα. Αλτερνάρια, έχουμε δύο είδη αλτερνάριας με παρόμοια συμπτώματα, αλλά διαφορετική συμπεριφορά όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Και τα δύο είδη λοιπόν ευνοούνται από την υψηλή υγρασία, και τον μπράσικα και η μπράσικη κόλλα. Απλά η διαφορά είναι ότι το μπράσικα ευνοείται σε θερμοκρασίες 17-24, ενώ το μπρασισίκολα θα το δούμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν, άνοιξη φθινόπωρο μας ενδιαφέρει αυτό, ενώ περισσότερο προς το καλοκαιράκι μας ενδιαφέρει η μπρασισίκολα. Επίσης, αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι η ελευθέρωση των σπορίων γίνεται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες το πρωί, όπου μεταφέρονται τα σπόρια με τον άνεμο ή το νερό. Δηλαδή, η μετάδοση, η μεταφορά σπορίων ουσιαστικά διαγράφει μια καμπύλη από το πρωί έως το απόγευμα. Άρα λοιπόν, εγώ πρέπει να προστατέψω τις καλλιέργειές μου με τα κατάλληλα σκευάσματα, ώστε να αποφύγω αυτά τα συμπτώματα. Από εκεί πέρα έχουμε 4 προϊόντα εδώ πέρα, και το ορτίβα, και το σκορ, και το ορτίβα top, και το θιοβίτ, για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας. Τελειώνοντας, για το ορτίβα top δύο λόγια. Είναι ένα μείγμα αζοξυστρομπίν με διφενοκοναζόλ, οπότε έχω ένα τοπικά διασχηματικό μόριο, όπως τον διφενοκοναζόλ, και ένα επίσης διαλασματικά και τοπικά διασχηματικά μόριο, όπως τον διοξυστρομπίν. Οπότε εγώ, αν έχω ψεκάσει από την προηγουμένη το απόγευμα για την προστασία κατά της αλτερνάριας, λόγω της διασχηματικότητας και των δύο μόριων, μου παρέχει υψηλή προστασία και για την επόμενη, αλλά και για τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν έχω μια αλληλοσυμπληρούμενη δράση των δύο δραστικών, που είναι και προστατευτική αλλά και θεραπευτική. Εδώ φαίνεται αυτό που έλεγα προηγουμένως, η υψηλά διαστηματική κίνηση των μορίων. Εδώ είναι εφαρμογή σε ένα φύλλο αγκουριάς, 6 ώρες, μία μέρα, 6 μέρες μετά την εφαρμογή. Και βλέπετε πόσο υψηλή και καλή κατανομή μέσα στο φύλλο έχει το αζοξυστρομπίν. Από εκεί και πέρα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Σιώμο, που με επιβεβαίωσε και αυτό το greenery effect, είναι ότι το ορτίβα έχει ένα μοναδικό ιδίωμα
το οποίο το έχουμε ονομάσει εμείς greener effect, δηλαδή το πρασίνισμα των φυτών. Έτσι. Τι κάνει το αζωξυστρωμπή λοιπόν το ορτίβα, βελτιώνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλων μου, ενώ μου μειώνει το ρυθμό γύρανσής του και αυτό προέρχεται από τη μειωμένη έκκληση του ελαινίου. Οπότε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βλέπετε αυτή την ανοιχτοπράσινη γραμμή, έχω πιο υγιή φυτά, φωτοσυνθέτουν καλύτερα, παράγουν καλύτερα, προστατεύονται πάρα πολύ καλά από τη χρήση του ορτίβα top. Και εδώ ενδεικτικά είναι ένα πείραμα σαλτενάρια μεταξύ του αψέκαστου, που βλέπετε έχει προσβολή 60%, σε σχέση με το ορτίβα top και άλλα δύο γνωστά εμπορικά σκευάσματα. Και από εκεί πέρα κλείνοντας, το ορτίβα top έχει και αυτό μια τεράστια ετικέτα. Βλέπετε σχεδόν έχει μέχρι και τις πιο μικρές. Και ένα πολύ καλό PHI για το κουνουπίδι π.χ. είναι 14 μέρες, για το λάχαυνο ή τις υπόλοιπες κράμβες είναι 29. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και οποιαδήποτε ερώτηση μπορούμε να το ζητήσουμε στο τέλος. Ωραία, ευχαριστούμε τον Μανώλη. Θα περάσουμε στην κυρία Γιανακοπούλου, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια στον ΣΠΕΛ, στο Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων. Φωτεινή, αν είσαι έτοιμη. Καλησπέρα και από μένα. Ωραία, σε ακούμε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την πρόσκληση της Συντζέντα, καθώς και όλους εσάς που κάθεστε ακόμα και μας παρακολουθείτε. Δύο πράγματα για το Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων. Ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των λιπασμάτων και των προϊόντων θρέψης. Αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 57 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα και καλύπτουν το 98% της κατανάλωσης λιπασμάτων. Δηλαδή είναι οι εταιρείες που τροφοδοτούν με λιπάσματα τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων που έχουμε στη χώρα. Οι δράσεις του Συνδέσμου μπορείτε να τις δείτε και μέσω της ιστοσελίδας μας και μέσω της σελίδας του ΣΠΕΛ, και επειδή έχει περάσει η ώρα δεν θα τις αναλύσω τώρα, αλλά ουσιαστικά αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της θρέψης των φυτών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Αν θέλουμε με μία πρόταση να δούμε τι είναι τα λιπάσματα, θα μπορούσαμε να ορίσουμε ότι οι λιπάσματα είναι η τροφή της τροφής μας. Είναι απαραίτητα στα γεωργικά οικοσυστήματα, γιατί αντικαθιστούν τα θρεπτικά στοιχεία που απομακρύνονται από τις καλλιέργειες με τη συγκομιδή. Το βλέπετε και στην εικόνα, κάθε φορά που εμείς συγκομίζουμε, απομακρύνονται κάποια θρεπτικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να τα αντικαταστήσουμε για να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε στα εδάφη μας. Τα χαρακτηριστικά, τα βασικά, ο βασικός ρόλος των λιπασμάτων είναι ότι αυξάνει την ποσότητα της παραγωγής. Μακροχρόνια πειράματα έχουν δείξει ότι αυξάνουν την παραγωγή από 40-60%, αυξάνουν την ποιότητα των προϊόντων, είναι δηλαδή τα λιπάσματα παρέχουν τα θρεπτικά στοιχεία στα φυτά και έτσι λοιπόν αυξάνουν την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες και πρωτεΐνες ή σε υδατάνθρακες. Θα δούμε συγκεκριμένα και στα σταυρανθή τη δράση των θρεπτικών στοιχείων σε συγκεκριμένες ιδιότητες και επίσης διατηρούν το ισοζύγιο των θρεπτικών στοιχείων στα εδάφη, δηλαδή διατηρούν τη γονιμότητα των εδαφών μας για να μπορέσουμε να καλλιεργούμε με ασφάλεια και να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική μείωση της χρήσης των λιπασμάτων. Η μείωση αυτή είναι εδώ και 40 χρόνια, έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μειώσεις τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα της παραγωγής, στα οργανοληπτικά δηλαδή χαρακτηριστικά των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και να υποβαθμίσει τη γονιμότητα των εδαφών. Εδώ συστήνουμε την προσοχή σε όλους τους παραγωγούς ότι η χρήση των λιπασμάτων δεν είναι μόνο για να αυξήσουμε την παραγωγή και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μας, που αυτό θα επιφέρει μια επιπρόσθετη, μια προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, θα αυξήσει τις εξαγωγές και γενικά την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά είναι κυρίως για να προστατεύσουμε και το ίδιο το περιβάλλον, τους ίδιους τους εδαφικούς μας σπόρους. Τα γενικά στοιχεία για τα σταυρανθή, να μπούμε τώρα στο κύριο μέρος της παρουσίασης αυτής, πρόκειται για λαχανικά ψυχρής εποχής και είναι ιδιαίτερα απαιτητικά και σε νερό και σε θρεπτικά στοιχεία. Μαζί με την οργανική ουσία, τα λιπάσματα αυξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργιών και βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν διαφορετικές εποχές σποράς, διαφορετικές εποχές συγκομιδής και αυτό τα καθιστά ακόμα πιο απαραίτητο στο να ξέρουμε το συγκεκριμένο χρόνο
και την ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που πρέπει να προσθέσουμε στην καλλιέργειά μας για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Έχουμε βάλει τους βασικούς ρόλους των κύριων θρεπτικών, του αζότου, του φωσφόρου και του καλλίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικά μακροθρεπτικά. Ωστόσο, θα δούμε ότι οι συγκεκριμένες καλλιέργειες χρειάζονται να έχουν επαρκείς ποσότητες και σε δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, κυρίως σε ασβέστιο και επίσης και σε ιχνοστοιχεία, όπως θα δούμε, η ενίσχυση της καλλιέργειας με βόριο και με μολυβδένιο είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να έχουμε τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Ο ρόλος του αζέωτου, ωστόσο, το άζωτο το γνωρίζουμε όλοι, ότι ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών και βέβαια αυξάνει την παραγωγή. Αυτό όμως που μελετάται τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι έχει πολύ σημαντική επίδραση, είναι κυρίως ότι αυξάνει τη βιταμίνη C, αυξάνει τη συγκέντρωση των διαλυτών στερεών και μαζί με το θείο το άζωτο είναι αυτά που αυξάνουν και τη συγκέντρωση των γλυκοσυνολικών οξέων που ανέφερε νωρίτερα και ο καθηγητής πόσο σημαντικό είναι, καθώς επίσης και τα επίπεδα των ανθοκιανών που επίσης είναι σημαντικό γιατί είναι αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ότι έχουν τις αντικαρκυνικές ιδιότητες, αυτά που δίνουν τη διατροφική αξία στα συγκεκριμένα λαχανικά. Αντίστοιχα, πολύ σημαντικός ο ρόλος του φωσφόρου, διασφαλίζει την άρτια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και επιταχύνει τη ρήμανση του φυτού, ενώ το κάλιο που επίσης πρέπει να προστίθεται και πρέπει να το ελέγχουμε κιόλας στην περιεκτικότητά του, είναι απαραίτητο από τα πρώτα κιόλας στάδια της καλλιέργειας, σχετίζεται και με την ισορροπία του νερού μέσα στην καλλιέργειά μας, ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την περιεκτικότητα πάλι σε βιταμίνη C και αυξάνει την αντοχή της καλλιέργειας σε αβιωτικές καταπονήσεις. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα που βλέπουμε που έχουμε πολύ έντονες αβιωτικές καταπονήσεις, έχουμε περιόδους με μεγάλη ξηρασία ή με πιο έντονες βροχοπτώσεις. Η αντοχή της καλλιέργειας είναι συνάρτηση με την επάρκεια της καλλιέργειάς μας σε κάλιο. Οι απαιτήσεις στα βασικά θρεπτικά στοιχεία και στο λάχανο, δηλαδή και στο κουνουπίδι και στο μπρόκολο, είναι σχεδόν οι ίδιες. Ωστόσο, αν δείτε και εδώ, στις μονάδες που έχουμε για το άζωτο και το φόσφορο και το κάλιο, έχουν μεγάλο εύρος. Το άζωτο οι μονάδες είναι από 15 έως 35 μονάδες στο στρέμα. Ο φόσφορος είναι από 6 έως 15 μονάδες και το κάλιο 15 έως 40. Το μεγάλο αυτό εύρος οφείλεται στο ότι έχουμε διαφορετικούς εδαφικούς τύπους, διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές και για να μπορέσουμε να προτείνουμε ένα σωστό πλάνο λίπανσης, για να μπορέσουμε να το σχεδιάσουμε, πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι ο σχεδιασμός της λίπανσης ένα που γίνεται εύκολα. Πρέπει να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα και σίγουρα πρέπει να ξέρουμε την περιεκτικότητα του εδάφους μας στα βασικά θρεπτικά στοιχεία, το pH του εδάφους, την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και την περιεκτικότητα σε οργανική ουσία πριν αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες ποσότητες των θρεπτικών που θα προσθέσουμε. Μέσα σε αυτή την εξίσωση πρέπει επίσης να βάλουμε και τις ανάγκες του ίδιου του υβριδίου, καθώς επίσης και την απόδοση που θα περιμένουμε να έχει, γιατί όπως είπαμε από την αρχή, τα λιπάσματα αντικαθιστούν τα θρεπτικά στοιχεία που θα πάρει η καλλιέργεια κατά τη συγκομιδή της. Επίσης, η συγκεκριμένη καλλιέργεια έχει υψηλές απαιτήσεις σε μαγνήσιο και ασβέστιο, καθώς και σε ιχνοστοιχεία. Όπως ήδη αναφέραμε, η παρουσία των οξέων, των γλυκοσυνολικών είναι στα σταυρανθή ή τα καθιστά απαιτητικά σε θείο και αντίστοιχα τα καθιστά και απαιτητικά και σε άζωτο. Από τα ιχνοστοιχεία, όπως αναφέραμε, το πιο σημαντικό είναι το βόριο. Φαίνεται ότι αυτό το γνωρίζουμε οι περισσότεροι καλλιεργητές και στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία χρησιμοποιούν και στη βασική λίπανση βόριο, είτε το βάζουν μαζί με ένα λίπασμα που έχει και άζωτο και φόσφορο και κάλιο, είτε το βάζουν χωριστά. Επίσης, όμως, ένα άλλο πράγμα που στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί είναι ο ρόλος του μολυβδένιου, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Στις υπόλοιπες αγορές, στις υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται το μολυβδένιο. Έχει δείξει ότι βοηθάει πολύ έντονα την ανάπτυξη της καλλιέργειας και αρχίζει και ενσωματώνεται και στις δικές μας τεχνικές λίπανσης. Στη βασική λίπανση της αυρανθή, ο γενικός κανόνας είναι ανάλογα με την ποσότητα που χρησιμοποιούμε από 1 έκτον ως 1 τρίτον των συνολικών αναγκών σε άζωτο. Όλες τις ανάγκες του
όλες τις απαιτήσεις σε φόσφορο και κάλιο προσθέτουμε, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουμε και την κατάλληλη ποσότητα ασβεστίου και μαγνησίου όταν με βάση την εδαφολογική ανάλυση έχουμε δει ότι υπάρχουν ελλείψεις. Ειδικά για την περίπτωση του μαγνησίου, αυτό που έχουμε δει είναι όταν η εδαφολογική ανάλυση δείχνει ότι λείπει, δηλαδή ότι είναι κάτω από 120 ppm, τότε συστήνεται να προσθέτουμε μαγνήσιο. Στην περίπτωση του βορείου, όπως ανέφερα και πριν, προστίθεται στη βασική λίπανση και τα τελευταία χρόνια προστίθεται και μολυβδένιο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διατηρείται, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και συχνά αναλύσεις, η αναλογία αζότου και καλίου που θέλουμε να είναι 1:1,5 και η αναλογία αζότου προς φωσφόρου που θέλουμε να είναι 1:0,5. Άρα τελικά και τα λιπάσματα που θα επιλέξουμε πρέπει να είναι με βάση αυτές τις γενικές κατευθύνσεις. Ενδεικτικά μετά τη βασική λίπανση έχει παρατηρηθεί ότι πάρα πολλές φορές δεν προβαίνουμε στην χρήση μίας επιφανειακής ή δύο εφαρμογές επιφανειακής λίπανσης. Είναι απαραίτητη, πρέπει να γίνεται και μετά τη μεταφύτευση, αλλά ιδιαίτερα εφαρμογή πρέπει να γίνεται κατά το στάδιο της έναρξης ανάπτυξης των κεφαλών. Εκεί προτείνεται να χρησιμοποιείται άζωτο. Πολλές φορές βέβαια αν δουν ότι υπάρχει έλλειψη καλίου προσθέτουν και κάλιο, πάντα ορθολογικά. Πάντα οι συγκεκριμένες ποσότητες που χρειάζονται, ώστε να μην έχουμε τελικά προβλήματα στην ανάπτυξη της καλλιέργειας. Και εδώ ακριβώς για να μην έχουμε προβλήματα, δείχνω τρεις χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχουμε όταν υπάρχει έλλειψη βορείου. Προκαλείται από χρωματισμός της σάρκας, είναι αυτή η μαύρη καρδιά που βλέπουμε πολλές φορές στα λάχανα. Είναι χαρακτηριστικό όταν λείπει βόρειο. Επίσης μπορεί να έχουμε σχηματισμό κυλίδων καστανού μεταχρωματισμού πάνω στην επιφάνεια της ανθοκεφαλής. Βλέπουμε επίσης στο κουνουπίδι τη χαρακτηριστική αλλαγή του χρώματος ή επίσης μπορεί να έχουμε και στα μπρόκολα αυτό το καφέ που βλέπετε μέσα στους μίσχους που δείχνει την έλλειψη βορείου. Αυτό βέβαια είναι όταν η έλλειψη είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Πάρα πολλές τροφοπαινίες, πάρα πολλές ελλείψεις αζότου, φωσφόρου, καλίου εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά χωρίς να φτάνουμε στο σημείο να είναι τόσο μεγάλες οι αλλοιώσεις στο τελικό προϊόν. Αυτό όμως που επί της ουσίας θέλουν οι αγορές, αυτό που θέλει στο ράφι ο καταναλωτής ή μετράνε πάρα πολλές φορές είναι τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και μια καλλιέργεια που πρέπει να έχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία, να τα έχει πάρει ήδη από το έδαφος, για να μπορέσει να έχει όλη αυτή τη διατροφική, την υψηλή διατροφική αξία, στην οποία στοιχηματίζει ο παραγωγός για να είναι ανταγωνιστικός. Ποια εργαλεία έχουμε για τη λίπανση? Αυτό που είναι το πιο σημαντικό εργαλείο, όπως σας είπα από την αρχή, είναι η εδαφολογική ανάλυση. Είναι σημαντικό να γίνεται κάθε χρόνο. Με βάση αυτή θα μπορέσουμε να στηριχτούμε και να δώσουμε ένα σωστό πλάνο λίπανσης. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικά είναι τα πειράματα λίπανσης με συγκεκριμένα υβρίδια, γιατί όπως είπαμε και το κάθε υβρίδιο έχει διαφορετικές απαιτήσεις, οι καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούνται από τον ίδιο τον παραγωγό. Και όλα αυτά μαζί με τη γνώση που έχει ο ίδιος ο γεωπόνος της κάθε περιοχής, μπορεί να μας προσφέρει την καλύτερη λύση στο να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις αρχές της ορθολογικής λίπανσης, τα 4 κάπα. Πρέπει δηλαδή για να μπορέσουμε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη ποσότητα λιπάσματος, τον κατάλληλο τύπο, στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο εφαρμογής. Ουσιαστικά πρέπει να απαντήσουμε την ερώτηση πόσο λίπασμα θα βάλουμε, ποιο, πότε θα το βάλουμε και με ποιον τρόπο. Εάν απαντήσουμε αυτά τα 4 ερωτήματα που φαίνονται σχετικά απλά, αλλά από πίσω έχουν αρκετά πολύπλοκες εξισώσεις, θα φτάσουμε σε αυτό που είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα και ο στόχος όλων μας. Τέλος, ο κλάδος των λιπασμάτων, το γνωρίζετε όλοι καλύτερα από μένα, προσφέρει κατάλληλα και εξειδικευμένα προϊόντα, συνδεδεμένα πάντα με τις ανάγκες θρέψης του φυτού, με που έχουν καινοτόμες τεχνολογίες, συγκεκριμένες ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε καλλιέργεια και για τα σταυρανθή. Εισάγουν νέες τεχνικές και τεχνολογίες, αναπτύσσονται πολλές εταιρικές πρωτοβουλίες, όπως η αντίστοιχη για την επιμόρφωση των παραγωγών μέσα από εκπαιδεύσεις
ή αντίστοιχα χορηγίες για ανθρωπολογικές αναλύσεις και δημιουργείται αυτό το διάστημα μια ολόκληρη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης, ένα R&D, σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά Ινστιτούτα, έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε περιοχή και το κάθε υβρίδιο και οι καλλιεργητικές τεχνικές για να μπορέσουμε να έχουμε προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Γιανακοπούλου, αναλυτική, όπως και όλοι οι ομιλητές. Πολύ πυκνές οι παρουσιάσεις μας, αλλά προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα πλήρες σεμινάριο για το πώς ξεκινάμε με τις τάσεις, με το πώς προχωράμε, τι κάνει το R&D, η έρευνα, η τεχνολογία, τελικά με ποια υβρίδια, με ποια φυτοπροστασία και με ποια θρέψη και λοιπά, θα δώσουμε το τελικό καλό αποτέλεσμα στον καταναλωτή. Λοιπόν, εγώ θα σας στείλω ένα ερωτηματολόγιο αυτή τη στιγμή, το οποίο πολύ γρήγορα μπορείτε να το απαντήσετε στις οθόνες σας και ταυτόχρονα βλέπω ότι έχουν έρθει 1-2 ερωτήματα ή τοποθετήσεις. Θα ήθελα περισσότερα ό,τι απορίες, ό,τι τοποθετήσεις έχετε. Είμαστε εδώ για σας και η ελληνική ομάδα και οι συνάδελφοι του εξωτερικού. Οπότε σας στέλνω το ερωτηματολόγιο. Κάποιες από τις ερωτήσεις είναι απλές, κάποιες έχετε δυνατότητα για περισσότερες επιλογές στις απαντήσεις σας. Έτσι. Το αφήνω ανοιχτό να το συμπληρώσετε και ταυτόχρονα όποιος θέλει μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να τοποθετείτε και στο chat για κάποια ζητήματα. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, οπότε απαντάτε ειλικρινά και όπως το νιώθετε. Και εν συνεχεία θα δούμε στο τέλος και τις προτάσεις σας, έτσι, τις απόψεις σας. Επίσης, Γιώργο, να πούμε ότι μπορεί να απαντήσουμε τα πάνω από μία επιλογή στο ερωτηματολόγιο. Ναι, ναι, στα 3 ερωτήματα τα τελευταία είναι περισσότερες από μία επιλογές. Σας ευχαριστούμε έτσι για τις απαντήσεις που δίνετε. Είναι πολύ σημαντικές για μας, για να μπορέσουμε να βελτιωνόμαστε και να φέρνουμε αντίστοιχα τέτοια σεμινάρια και ακόμα καλύτερα στην πορεία. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί, αν βλέπετε το ερωτηματολόγιο μπροστά σας, δηλαδή από το share που κάνω ή όχι. Γιώργο, το βλέπουμε. Ωραία. Γιατί είναι ακόμα ανοιχτό και εξελίσσεται. Οπότε, Βαγγέλη, μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε και σιγά-σιγά τις ερωτήσεις που έχουν μπει στο chat. Και βέβαια να ενθαρρύνουμε όλους να γράψουν ή να τοποθετηθούν, είτε παραγωγοί, είτε συνάδελφοι γεωπόνοι, οτιδήποτε θέλετε. Όπως μας λέγανε όλοι οι καθηγητές μας, δεν υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι καλές. Εντάξει, είμαστε εδώ για να απαντήσουμε και να βρούμε λύσεις. Οπότε, Γιώργο, ξεκινάμε με την ερώτηση του Θανάστου Τρύπα. Λέει για Θεσσαλία, η πιο όψιμη μεταφύτευση στο φθινόπωρο του μπρόκολου πότε είναι για υπαίθρια καλλιέργεια. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί παρά τα προγνωστικά, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι λόγω της πάρα πολύ θερμής περίοδου υπάρχουν και φυτεύσεις μπρόκολου, ακόμα και στη Θεσσαλία, που το κλίμα είναι πιο υπηρετικό,
που θα περίμενε κανείς, δηλαδή, ότι στην ουσία μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη να τελειώνουν οι φυτεύσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν και πιο όψιμες φυτεύσεις λόγω του πολύ θερμού καιρού. Κανονικά, μία ασφαλής περίοδος είναι ο Αύγουστος μέχρι μέσα Σεπτέμβρη το πολύ και μετά δεύτερες φυτεύσεις μετά το τέλος Γενάρη, πιθανότατα. Εξαρτάται όμως από την μικροπεριοχή και το κλίμα της κάθε περιοχής. Έτσι, άλλες συνθήκες στη Μαγνησία, άλλες στη Βεβιάδα που είναι πιο επιρρεωτικές. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση, Βαγγέλη. Ερώτηση είναι από τον Θανάση, ο οποίος ρωτάει, μπορώ να χρησιμοποιήσω το αμπλίγκο για τούτα? Μανώλη. Λίγο για τούτα. Και βέβαια, έχει έγκριση για υπαίθριες καλλιέργειες ντομάτας, έτσι, οπότε είναι εγκεκριμένο κανονικά. Και μάλιστα, όπως περιέγραψε και στην παρουσίαση, είναι το μοναδικό σκεύασμα που πιάνει σχεδόν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του λεπιδοπτέρου. Έτσι. Αλλά πάντα αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε και για τους λόγους ανθεκτικότητας, όχι αποτελεσματικότητας, ανθεκτικότητας καθαρά, να ακολουθήσουν οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί και οι φίλοι μας παραγωγοί το πρόγραμμα φυτοπροστασίας, το οποίο προτείνουμε τον κύκλο, τον γνωστό κύκλο. Αν θέλετε, να μπείτε και στο site να δείτε το φυλάδιο που έχουμε κάνει, που εκεί πέρα έχουμε εναλλαγές ψεκασμών με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης αναψεκασμό. Οπότε και η αποτελεσματικότητα είναι πολύ υψηλή και διατηρείται πολύ υψηλή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απάντηση είναι ναι, μπορεί να το βάλει και βέβαια για τούτα. Ο Στέλιος ρωτάει για τα έγχρωμα κουνουπίδια. Πέραν από την περιεκτικότητα σε βιταμίνες, έχουν κάποια διαφορά στη γεύση σε σχέση με το κοινό άσπρο? Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και ακόμα καλύτερη. Δηλαδή το πορτοκαλί, το Flamestar, το δικό μας και το Grafty είναι από τα πιο γευστικά κουνουπίδια. Αυτό που έχουμε να τονίσουμε εδώ, Βαγγέλη, είναι ότι καλό είναι αυτά να μαγειρεύονται στον ατμό. Γιατί έτσι για να μην χάνουν τις χρωστικές από το βράσιμο. Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια είναι πιο υγιεινή η χρήση στον ατμό για όλα τα προϊόντα, όχι μόνο για τα κουνουπίδια. Είναι μέσα στις νέες τάσεις. Έτσι. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, να δούμε λίγο το ερωτηματολόγιο της ερωτήσης. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το webinar που παρακολουθήσατε, το σεμινάριο? Πολύ ικανοποιημένος και αρκετά ικανοποιημένος είναι σχεδόν 90%. Και έχουμε και έναν φίλο ο οποίος δεν ήταν ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, και έναν πολύ δυσαρεστημένο. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη και να δούμε τι έγινε, γιατί δεν ήταν ικανοποιημένος καθόλου. Λοιπόν, ποιες είναι οι βασικές καλλιέργειες στα βρανθών που σας ενδιαφέρουν? Και βλέπουμε εδώ το λάχανο το άσπρο, το κουνουπίδι λίγο παραπάνω, οριακά παραπάνω 78%, το μπρόκολο 85%, και το λάχανο το κόκκινο στο 23%. Είναι περίπου και η κατανομή που έχουμε στην Ελλάδα για αυτές τις καλλιέργειες. Έχουν ψηφίσει, έχουν μπει και έχουν διατυπώσει άποψη 86 φίλοι. Λοιπόν, ποια νέα είδη στα βρανθό θα σας ενδιέφερε να καλλιεργήσετε? Εδώ βλέπουμε τα χρωματιστά κουνουπίδια συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, 62%, ο ανθός μπρόκολου 42%, και μετά έχουμε τα υπερπρόημα λάχανα στο 37%, λαχανάκι Βρυξελών 19%, το κολράμπι ή γογγίλι είναι μια νέα καλλιέργεια 15%, έχουμε το κέιλ στο 30% και το ραπανάκι 8%. Και τέλος, ποιους τρόπους επικοινωνίας θα προτιμούσετε για την ενημέρωση από τη Syngenta, δεδομένου ότι έχουμε προβλήσει όλους αυτούς τους νέους τρόπους επικοινωνίας? Επίσκεψη σε αποδεικτικούς αγρούς και νέα υβρίδια είναι πάντα σημαντικό, 74%. Το online σεμινάριο σαν αυτό, 77%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί το πλεονέκτημα ενός τέτοιου σεμιναρίου είναι ότι πραγματικά φέρνουμε τους ειδικούς δίπλα σας, κάτι που δεν μπορεί να γίνει πάντα εύκολα στην επίσκεψη στους αγρούς. Δηλαδή έχουμε το Πανεπιστήμιο, έχουμε συναδέλφους εξειδικευμένους δίπλα μας. Συγκεντρώσεις παρουσίασης 40%, που ήταν ο κλασικός τρόπος που όλες οι εταιρείες παρουσιάζαμε τα προϊόντα. Σελίδα στο Facebook και για τα εκπαιδευτικά 24%, τα SMS λιγότερο 13% και τέλος τα κλασικά φυλάδια, περιγραφικοί κατάλογοι που είναι και τα έντυπα αναφοράς 50%. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις αυτές και την ειλικρίνειά σας.
Ευαγγέλη, να προχωρήσουμε σε... Ναι, πάμε στην ερώτηση του Γιάννη του Κατσαρού για το Εμβούρ, δεν είπαμε κάτι. Μανώλη. Ευχαριστώ. Απλά ήταν η πίεση του χρόνου έτσι που γίναμε λίγο πιο επιλεκτικοί. Το Εμβούρ είναι ένα νέο πυρεθρινοειδές της εταιρείας μας, είναι με ένα πολύ ευρύ φάσμα δράσης, όσον αφορά δηλαδή και αφίδες και άλλα όλα τα μασιδικά έντομα, με πολύ φιλικό προφίλ όσον αφορά τους ωφέλιμους οργανισμούς. Οπότε, αν τυχόν έχουμε κάποιο κόλλημα, να μην ψεκάσουμε πυρεθρίνη όταν έχω ωφέλιμα έντομα μέσα στην καλλιέργειά μου, φυσικούς εχθρούς. Το Εμβούρ είναι πάρα πολύ φιλικό και δεν τους διαταράσει, οπότε μπορώ να το χρησιμοποιήσω ανά πάσα στιγμή και μια πολύ μεγάλη ετικέτα. Οποιαδήποτε προφορία, αν θέλει παραπάνω ο φίλος μας, μπορεί να σε επαφή είτε μέσω του site, είτε μέσω του κινητού, είτε από οποιοδήποτε τοπικό αντιπροσώπου μας. Λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Έχουμε μία ερώτηση από την Αγάπη Γεωργία, η οποία θα ήθελε να ρωτήσει τι διαφοροποιεί το άνθος κουνουπιδιού από τις άλλες ποικιλίες κουνουπιδιού. Μάλλον, το άνθος μπρόκολου, φαντάζομαι ότι εννοεί η συνάδελφος. Και επίσης, με την κλιματική μεταβολή που παρατηρεί τα τελευταία χρόνια, αν επηρεάζονται οι σπορές. Ο ανθός μπρόκολου από τον μπρόκολο έχει μεγάλη διαφοροποίηση, γιατί μιλάμε για τελείως διαφορετικό προϊόν. Ουσιαστικά μικρά φλόρετς μπρόκολου, τα οποία μπορούν είτε να καταψυχθούν είτε να είναι μέσα σε σακουλίτσα, μιας και οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν περιέργως το επάνω κομμάτι του μπρόκολου και όχι το μίσχο. Οπότε ουσιαστικά τους δίνεις αυτό πραγματικά που χρειάζονται. Και έχει και πολύ καλύτερη, έχει πολύ γλυκιά γεύση όλες αυτές οι ποικιλίες ανθού μπρόκολου. Όσον αφορά την κλιματική μεταβολή, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολύ περίεργες συνθήκες. Γι' αυτό το λόγο και στην ομάδα των γενετιστών μας, ο Σάιμον είπε ήδη κάποια σχόλια. Υπάρχει γενικά έντονα διαβήματα από τις διάφορες χώρες ότι πρέπει όσο γίνεται περισσότερο να έχουμε πιο σταθερές ποικιλίες. Γι' αυτό και ένας από τους στόχους του ερευνητικού μας προγράμματος είναι ποικιλίες οι οποίες διατηρούν σταθερό τον κύκλο τους σε διαφορετικές συνθήκες. Ο κύριος Αγγελέλης ρωτάει ποιο υβρίδιο λάχανου πιστεύετε ότι προσομοιάζει περισσότερο στο μπάνερ. Δίπλα στο μπάνερ μπορείτε να δείτε φυσικά το κλάπιση και το Intello. Είναι τα δύο υβρίδια τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια και τα δύο το μπάνερ. Intello και κλάπιση. Βαγγέλη, αν επιτρέψεις λίγο για την κλιματική αλλαγή που κάνετε και μια συζήτηση μαζί όσον αφορά τις θερμοκρασίες, θα ήθελα να επιστήσω λίγο την προσοχή των συνεργατών μας ότι τα τελευταία χρόνια του Ιουλίου-Αυγούστου η φύτευση λόγω παραταμένων υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε και μετά μες στο φθινόπωρο, αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη απειλή για τις καλλιέργειες όσον αφορά τα έντομα. Οπότε αυτό είναι μια αλλαγή που έρχεται όσον αφορά κλιματολογικές συνθήκες. Θα πρέπει να προσέξουμε τα εντομοκτώνα μας, τις προσβολές από εντόμων και παραπίσω. Και το ίδιο ισχύει στη φύτευση Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, όπου τα νεαρά φυτά Μαρτ-Απρίλιο, επειδή έχουν καθυστερήσει και λόγω κρύου, έτσι, είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε προσβολές είτε από μύκητες είτε και από έντομα. Οπότε εκεί πέρα είναι δύο κρίσιμα διαστήματα που πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Και τέλος, ο Χριστόδουλος ρωτάει, ο κούφιος κορμός στον μπρόκολο μπορεί να οφείλεται στο βόρειο? Ναι, είναι αλήθεια ότι το σύμπτωμα αυτό, ειδικά στο μπρόκολο, είναι το κλασικό σύμπτωμα τροφοπενίας βορείου. Οπότε οι περισσότερες πιθανότητες είναι να είναι τροφοπενία βορείου. Οπότε ακολουθούμε τις οδηγίες που ανέφερε η κυρία Γιανακοπούλου. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ένα λεπτάκι. Τι κάνετε με την αδυναμία... ωραία. Ο κύριος Αποτζόγλου. Τι κάνετε με την αδυναμία των πολύχρωμων κουνουπιδιών που είναι πολύ ελαφριά ως τελικό προϊόν? Υπάρχει γνώση από τους breeders σας. Αυτό καθιστά υψηλή τιμή αγοράς από τον καταναλωτή έναντι του άσπρου. Σωστά. Είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα έγχρωμα κουνουπίδια είναι πιο ελαφριά σε βάρος από τα κλασικά άσπρα. Όμως η λογική και στην καινούργια μας γκάμα είναι να έχουμε πιο συμπαγείς κεφαλές, άρα μεγαλύτερο βάρος για τις αγορές που δεν διακινούνται με το κομμάτι, αλλά με το τεμάχιο ή σαν μικρά φλωρετάκια.
Οπότε αναμένουμε ακόμα πιο συμπαγή κουνουπίδια τα επόμενα χρόνια και στις χρωματιστές υποαγορές. Η κυρία Σαρακατσάνη, υπάρχουν στην Ελλάδα υβρίδια kale από τη Syngenta. Βέβαια, υπάρχει ένα υβρίδιο kale που διακινείται από την εταιρεία Fitro. Το Winnetou. Το Winnetou. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα, δηλαδή όσο το ενδιαφέρον να αυξάνεται, μπορούμε πραγματικά να στηρίξουμε αυτή την αγορά με πολλούς τρόπους. Άρα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία που θέλει, χαμηλότερη, ψηλότερη κτλ. Έχουμε πολλές επιλογές, έτσι, για να μην το μακρύνουμε. Ο Χρήστος ρωτάει, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για την άρδευση των σταυρανθών, ιδιαίτερα για τον μπρόκολο και το κουνουπίδι. Νομίζω ότι είναι μία ερώτηση η οποία ενέχει πολλή συζήτηση. Εξαρτάται από την περιοχή, βέβαια, από τον τρόπο ποτίσματος, από την καλλιεργητική τεχνική που ακολουθεί ο παραγωγός. Γενικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, εδώ πέρα χρησιμοποιούμε τεχνητή βροχή. Στην Θεσσαλία χρησιμοποιούν ακόμα και τα ποτιστικά που χρησιμοποιούν και στις αεροτριές καλλιέργειες. Θα πρότεινα στο συνάδελφο, αν είναι εφικτό, να βρει το τηλέφωνό μας από το site ή από τον κατάλογο και να πούμε περισσότερες πληροφορίες και στο τηλέφωνο. Ευχαρίστω. Κόκκινο kale. Κόκκινο kale υπάρχει και από τη Syngenta. Δεν είναι εμπορικό ακόμα στην Ελλάδα, γιατί για το λόγο ότι είναι μια πάρα πολύ εξειδικευμένη αγορά, όμως μπορείτε να δοκιμάσετε κόκκινο kale, να σας φέρουμε δηλαδή σπόρους για να το δείτε και στις δικές μας συνθήκες. Και ειδικά στο μαραθώνα. Ωραία. Νομίζω ότι τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Thank you very much also our international participants. Simon, thank you very much for your presentation. Welcome, Angelos. Thank you. And hope to see you in our next webinar as well. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Thank you. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ και τους υπόλοιπους συνομιλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Στιώμο, την κυρία Γιαννακοπούλου, για τις παρουσιάσεις σας και την υπομονή σας, βέβαια, όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Good night, everybody. Yes, good night, everybody. Good night, your ghost. Bye-bye. Bye-bye. Bye, your ghost. Bye, Angelis. Thanks, Simon. Bye. Γεια σου, Μανώλη. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Για όσους είστε ακόμα στη γραμμή, να ξέρετε ότι όλο το event έχει ηχογραφηθεί, οπότε σύντομα θα το έχουμε και θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε, δηλαδή να το ακούσετε, να το μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, έτσι, και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε έτσι τους παραγωγούς. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και πραγματικά αυτό που είπα στην αρχή, ειλικρινά το εννοώ, ότι ήσασταν μία από τις εταιρείες οι οποίες στήριξαν πάρα πολύ το εκπαιδευτικό, κυρίως θα πω, και μετά το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου λαχανοκομείας. Ήσταν μία από τις τρεις εταιρείες, για την ακρίβεια. Και με χαρά να συμμετέχουμε σε οτιδήποτε μας θεωρείτε χρήσιμος να βοηθάμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, χρόνια τώρα έχει έρθει η ώρα, αλλά δεν το κάναμε, να συνδέσουμε την επιστήμη με την πράξη και να φέρνουμε όσο δυνατόν περισσότερες λύσεις κοντά στους παραγωγούς μας. Έτσι, μήπως και η Ελλάδα μπορέσει και ξεκολλήσει. Γιώργο, είναι αλήθεια αυτό και μακάρι να το λύσουμε έτσι. Πραγματικά και δική μας ευχή είναι αυτό. Καλό βράδυ σε όλους. Παροτρύνουμε και όλους τους συναδέλφους που ακούνε ό,τι χρειάζονται στο πανεπιστήμιο, στα εργαστήρια. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με τις έδρες και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω μας και κάνουν έρευνα για μας. Προκειμένου να απαξιώνουμε και το Πανεπιστήμιο και το ιδιωτικό φορέα, είναι νομίζω ευκαιρία να το αλλάξουμε αυτό. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και εμείς ειλικρινά και τίποτα παραπάνω. Καλό βράδυ και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.